Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 5 Μαρτίου και ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από το Top Story. Πλούσια ειδησιογραφία σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί πως καταγράφεται σε τίτλους η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Αμόχωστος μεταναστευτικό και κορονοϊός στο Εθνικό Συμβούλιο. Παρατείνεται το κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Συνάντηση Ακιντής Πέχαρ για το κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Τοποθετούνται τα Ηνωμένα Έθνη με ανακοίνωση. Το προσφυγικό στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Εύρο. Χίλιοι άνδρες των ειδικών τουρκικών αστυνομικών δυνάμεων αποστέλλονται στην περιοχή. Παγκόσμια ανησυχία για τον COVID-19. Μέτρα κατά της εξάπλωσης από πολλές χώρες. Και 10ο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στην Ελλάδα. Έκτακτα μέτρα σε 3 νομούς. Και 2ο κρούσμα κορονοϊού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κορονοϊός χτυπά και τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Προς ακύρωση σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό λόγω του COVID-19. Εξώδικα μαθητών σε καθηγητές για τα τετράμινα. Απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Χαβιέ Πέρες Ντεκουεγιάρ. Φωνικές κατολισίσεις στη Βραζιλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό επιζώντων. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας, κυρίες και κύριοι. Αμόχωστος μεταναστευτικό και κορονοϊός βρέθηκαν στο επικέντρο της συνεδρίας του Συμβουλίου Αρχηγών. Μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Μάριος Καμιναρίδης. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη ακόμη το Εθνικό Συμβούλιο με τα 3 βασικά θέματα της επικαιρότητας. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, από τις 10 το πρωί πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι αυτή την ώρα εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο που βρισκόμαστε, μετά βεβαίως από την συγκάλεση του Πρόεδρου Κρατίας Εθνικό Συμβούλιο, 3 όπως έχεις προαναφέρει είναι τα βασικά θέματα στη σημερινή συνεδρία. Να αναφέρουμε ότι το πρώτο θέμα, την παρουσία βεβαίως και του Υπουργού Υγείας, το οποίο είχε διάρκεια περίπου 2 με 2,5 ώρες, ήταν η έφταχτη κατάσταση με το κορονοϊό. Να αναφέρουμε ότι μετά αυτό το θέμα έχει ολοκληρωθεί. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση της μετανάστευσης και με τις τελευταίες εξελίξεις από πλευράς της Τουρκίας, όπως χαρακτηρίζουν και πάρα πολλοί, είναι οι κύκλοι οργανωμένων πλέον προσπάθεια από πλευράς της Τουρκίας στην μετανάστευση, έτσι για να βρει είσοδο. Βρουν είσοδο οι μετανάστες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της τρύπες στην πράσινη γραμμή και βεβαίως αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Και το τρίτο θέμα είναι βεβαίως και το Κυπριακό, όπου αναμένεται ο πρόεδρος Δημοκρατίας να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς μετά και από τη συνάντηση που είχε και ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Γενέβη, τον κύριο Κουτέρες. Επίσης βρίσκεται και υπάρχει αναφορά ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει και τους αρχηγούς για την κατάσταση των πραγμάτων στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου, όπου είχαμε τις εξαγγελίες από πλευράς του καταγγελικού στρατού και του ψευδοκράτους ότι υπάρχει το ενδεχόμενο άνοιγμα στις περίκλειστης περιοχής της Αμοχώστου, κάτι το οποίο βεβαίως παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβούλου Ασφαλείας το 550, το 789 και τα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη. Να αναφέρω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κ. Άντρος Κυπριανού, ήταν ο πρώτος που αποχώρησε λόγω και της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που βρίσκεται στην Κύπρο. Ήταν ο πρώτος που αποχώρησε όμως με εγκαταστάσει τον κύριο Τσελεμπή, και ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, αποχώρησε λόγω ότι θα ταξιδεύσει για Λονδίνο, όπου η ΕΔΕΚ Λονδίνο θα έχει χώρο σπερίδα. Να αναφέρουμε επίσης, είχαμε και μια δήλωση από πλευράς του Υπουργού Υγείας που μας ενημέρωσε, και είχαμε και δηλώσεις και από πλευράς του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανη. Και να πούμε ότι αποφασίστηκε και η παράταση, Μάρια, του κλεισίματος των οδοφραγμάτων μέχρι και τη Δευτέρα.
Ναι, βεβαίως, όμως αυτό δεν είναι η αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου για να μην είναι μια απόφαση η οποία επήρε η Υπουργική Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο γνωστοποίησε σήμερα και επίσημα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, και μάλιστα είπε ότι η κοινοβουλευτική, δικοινοβουλευτική επιτροπή, καλύτερα να αναφέρουμε, θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός Υγείας. Τα πράγματα αλλάσουν με την ώρα, ειδικά με την, με αυτή του κορονοϊόν. Και βεβαίως, όπως είπε χαρακτηριστικά, στην Ιταλία πλέον απαγορεύσαν τα σχολεία στη Βόρεια Ιταλία, ύστερα από μισή ώρα αποφασίσαν να κλείσουν όλα τα σχολεία στην Ιταλία. Γι' αυτό τα πράγματα είναι κρίσιμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαν ότι το Υπουργείο Υγείας παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για διαφύλαξη τη δημόσια ασφάλεια όλων. Και εκεί βεβαίως είχαμε και την αναφορά, απαντώντας τις σχετικές δηλώσεις, η ανακοίνωση που έκανε την Ουπτική Στέφανη. Είναι ρευστή, Μαρία, η κατάσταση όσον αφορά τον κορονοϊό, καθώς είναι ραγδαία η εξάπλωσή του. Τώρα, ο Μουσταφά Κιτζή είχε χθες συνάντηση με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο, Ελίζα Πεσπέχαρ, όπου συζήτησαν για το κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Ενώ μόλις πριν λίγη ώρα είχαμε την επίσημη ανακοίνωση της ΟΝΦΙΚΙΠΟ για τα προσωρινά μέτρα στα 4 οδοφράγματα. Έτσι ακριβώς, Στεφάνια, πάρουμε τα πράγματα από εχθές το βράδυ, όπου είχε συνάντηση ο κατοχικός ηγέτης που ζήτησε να δει την κυρία Σπέκα. Η κυρία Σπέκα πήγε στα κατεχόμενα όπου είχα συνάντηση και όπως αναφορικά και με την ανακοίνωση από πλευράς του λεγόμενου ψευδοπροεδρικού, είχαμε μια ανακοίνωση ότι ο κύριος Ακιτζή επέμενε περισσότερη δράση από πλευράς τα Ηνωμένα Έθνη για αυτό το θέμα και δεν μπορούν μονομερούς να παίρνουν η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως χαρακτήρισε την Κυπριακή Δημοκρατία, αποφάσεις για κλείσιμων οδοφραγμάτων από τη στιγμή που ενοχλούν και ανησυχούν τη διέλευση των Ελληνοκυπρίων με Τουρκοκυπρίων ή Τουρκοκυπρίων σε ελεύθερες περιοχές ή οι ελληνοκύπριοι στις κατεχόμενες περιοχές. Πλέον με αυτή την αναφορά, και μάλιστα για την αναφορά, διεδέχτηκε και επιστολή από 300 καταστηματάρχες, η οποία είναι εντός της πόλεως της κατεχόμενης Λευκωσίας, εντός των Τυχών, και από πλευράς τους καταστηματάρχες από την Αμόχωστο. Εδέχτηκε επιστολή με 300 ονόματα καταστηματάρχες που διαμαρτύρονται, δηλαδή οι καταστηματάρχες ενδεχομένως θα είχαν και μείωση στις εργασίες τους από αυτόν το μέτρο που έχει επαφθεί για τη δημόσια υγεία. Τώρα σήμερα αυτό που έχει προκαλέσει, και βεβαίως θα τα δούμε αρνητικά, και οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε εδώ στο Προεδρικό, Στέφανη, μιλώντας με κύκλους, είναι ότι είναι εντελώς απαράδεκτη ανακοίνωση της Ουπτική, την οποία έκανε σήμερα για αυτόν το θέμα, το οποίο δεν είναι πολιτικό όμως, όπως μας είπε και ο Υπουργός Υγείας. Τι αναφέρεται στο περιεχόμενο, Μάρια, της ανακοίνωσης αυτής? Στο περιεχόμενο είναι ότι έπρεπε να υπάρχει διαβούλευση η τεχνική επιτροπή, δικοινοτική τεχνική επιτροπή, δηλαδή η ελληνοκυπριακή δικοινοτική τεχνική επιτροπή με την τουρκοκυπριακή επιτροπή, τα μέλη δηλαδή να αποφασίζουν για τα μέτρα από κοινού. Δηλαδή με αυτή την αναφορά υποβαθμίζει το χείρος της κυπριακής δημοκρατίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα, όπως κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να ασχεί. Η δεύτερη αναφορά την οποία προκαλεί είναι ότι λέει μετά από το 2003 διέλευση από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα, πλέον γίνησκεται σε φυσιολογικούς συνθήκες. Δηλαδή, χωρίς να κάνει αναφορά ότι υπάρχει το status quo λόγω της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Και διαμαρτύρεται έντονα η ΟΦΠΚΙ για την προσωρινή κατάσταση και απόφαση που ένα κυρίαρχο κράτος, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει πάρει για προσωρινών κλείσιμων. Και αυτό βεβαίως είχαμε και την πρώτη αντίδραση από την αντιπολίτευση,
από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο οποίος είπε είναι απαράδεκτη η αναφορά της οπτικής. Μάλιστα. Ωστόσο, επίσημη αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης δεν υπήρξε μέχρι στιγμής. Μας λες όμως ότι κάποιοι κύκλοι κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη ανακοίνωση. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, και αναμένεται σε λίγον στην ολοκλήρωση του Οπτικού Συμβούλιου. Εδώ βεβαίως θα έχουμε και των κυβερνητικών εκπρόσωπων που θα εκφράσει με το πιο έντονο τρόπο την δυσαρέσκεια από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Κυβέρνησης σε αυτήν την απαράδεκτη αναφορά από πλευράς της Οπτικής σήμερα σε επίσημη δήλωση, Στέφανη. Και τέλος, Μάριε, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης ολοκλήρωσε χθες το βράδυ την επίσημη επίσκεψή του στα Σκόπια, την πρώτη που πραγματοποιείται μετά τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Βόρειας Μακεδονίας τον περασμένο Αύγουστο. Έτσι ακριβώς, είχε ο κ. Χριστοδουλίδης την πρώτη μετά, όπως είχε προαναφέρει, από την κατάσταση στην Βόρεια Μακεδονία και στα Σκόπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσημη επίσκεψη εκεί, όπου έγινε δεκτός και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δημητρόφο, που είχαν κατά συναντήσεις και μετά με τις αντιπροσωπείες. Να αναφέρω ενίσχυση της ημερές σχέσης Κυπριακής Δημοκρατίας και Βόρεια Μακεδονίας ήταν υπαριθμόν ένα στο τραπέζι. Επίσης η κατάσταση με των μεταναστευτικών και βεβαίως οι εξελίξεις γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις από πλευράς της Τουρκίας. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είχε και συνάντηση σε επίσημη επίσκεψη και με τον πρόεδρο της χώρας και των Πρωθυπουργών, Στέφανη. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Μάρια Καμενάριδη. Τώρα, να αυξήσει τις πιέσεις για το προσφυγικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα επιχειρήσει η Αθήνα κατά τη διάρκεια τόσο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ σήμερα Πέμπτη, αλλά και κατά τη διάρκεια του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή επίσης στην κροατική πρωτεύουσα κατόπιν ελληνικού αιτήματος. Πάμε αμέσως στην Αθήνα και τον ανταποκριτή μας ο Γιώργο Φωκιανό για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι στην Κροατία βρίσκεται ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέντιας, ο οποίος σε λίγη ώρα θα συμμετάσχει στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επωνυμία Τζίμνικ. Να πούμε ότι οι εργασίες αυτής της συνάντησης ξεκινούν σε λίγη ώρα με το γεύμα εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών και έχουν ως κύριο θέμα τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας. Και στη συνέχεια θα συζητηθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας υπό το φως των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του περασμένου Ιουλίου και Νοεμβρίου. Το σημαντικότερο, Στέφανη, είναι η αυριανή ημέρα όπου κατόπιν του σχετικού αιτήματος του Νίκου Δέν και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών θα συγκληθεί το έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά και ευρωτουρκικά σύνορα. Στον απόϊχο της τουρκικής απόφασης να ανοίξει τα σύνορά της και να μεθοδεύσει αυτή την μαζική παραβίαση των ευρωπαϊκών συνόρων με τις οργανωμένες αυτές μετακινήσεις μεταναστών. Όπως επισημαίνει και σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα συζητηθούν και σχετικά οι εξελίξεις στην Συρία και στην περιοχή της Ιντλίπ. Γιώργο, δώσε μας και τη σημερινή εικόνα της κατάστασης στον Εύρο, τη μεταφορά χιλίων στελεχών των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων της Τουρκίας στα ελληνοτουρκικά σύνορα εκεί στον Εύρο, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σόιλου. Ακριβώς, Στέφανη, η κατάσταση στον Εύρο παραμένει τεταμένη. Νωρίτερα βρέθηκε στην Αδριανούπολη ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σουλεϊμάν Σόιλου, και τόνισε ότι η Τουρκία στέλνει χίλιους άνδρες των ειδικών δυνάμεων στα σύνορα, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι οι ελληνικές αρχές έχουν τραυματίσει 164 μετανάστες. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σουλεϊμάν Σόιλου, οι Έλληνες προσπάθησαν να στείλουν πίσω στην Τουρκία 4.900
900 ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο εμείς αναπτύσσουμε 1000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων ως έναν τρόπο για να μην οθούνται προς την Τουρκία οι μετανάστες. Όπως καταλαβαίνεις, Στέφανη, αυτή η κατάσταση είναι σαν να ρίχνουμε λάδι στην φωτιά από τη στιγμή που Τούρκοι εκπαιδευμένοι κομμάτως αναπτύσσονται στα σύνορα. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή. Και άλλη μια Στέφανη. Πρόκληση από πλευράς της Τουρκίας, Γιώργο Φωκιάνε. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Κυρίες και κύριοι, δραματική είναι η κατάσταση στην Ιταλία λόγω κορονοϊού. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 3.000, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 109. Όλα τα σχολεία της χώρας θα παραμείνουν κλειστά τις επόμενες 10 μέρες ως μέτρο κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Σχολεία κλείνουν και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ έχουν κάνει το ίδιο, επηρεάζοντας εκατομμύρια μαθητές. Τα 3.000 έχουν ξεπεράσει τα κρούσματα του COVID-19 στην Ιταλία. Όλα τα σχολεία της χώρας θα παραμείνουν κλειστά τις επόμενες 10 μέρες ως μέτρο κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Παράλληλα, όλοι οι αγώνες θα γίνουν και κλεισμένων των θυρών για τον επόμενο μήνα. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στο βορρά, αλλά τα μέτρα εξάπλωσης δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικά και έτσι ήδη σημειώθηκε ο πρώτος θάνατος νότια της Ρώμης. Η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει ήδη συνέπειες. Σήμερα θέλω να σας ενημερώσω ότι έρχονται και νέα μέτρα. Πρέπει να κάνουμε παραπάνω προσπάθεια. Πρέπει να το κάνουμε μαζί. Σχολεία κλείνουν και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ έχουν κάνει το ίδιο, επηρεάζοντας εκατομμύρια μαθητές. Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για τους γονείς, ιδιαίτερα για εκείνους που ανήκουν σε νοσηλευτικό προσωπικό. Με τον ιό να εξαπλώνεται πλέον σε περισσότερες από 80 χώρες, κυβερνήσεις όπως η Γερμανική αναρωτιούνται πού θα πρέπει να είναι η κόκκινη γραμμή μεταξύ της δημόσιας υγείας και των οικονομικών συμφερόντων. Είναι θέμα σωστής ισορροπίας από τη μία πλευρά μεταξύ των απαραίτητων περιορισμών για τη συγκράτηση του ιού και από την άλλη της καθημερινότητας που συνεχίζεται. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Ο ιός δεν έχει φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμα της εξάπλωσης. Τα ταξίδια έχουν επηρεαστεί παγκοσμίως. Το Ισραήλ επιβάλλει νέους περιορισμούς έναντι 5 ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας. Οι ταξιδιώτες από Ιταλία και κάποιες ασιατικές χώρες μπαίνουν σε καραντίνα. Ο αντίκτυπος στις αεροπορικές εταιρείες λόγω του περιορισμού των πτήσεων είναι μεγάλος. Την ίδια ώρα, τα αντισηπτικά και απολυμαντικά έχουν τεράστια ζήτηση παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ, το Κογκρέσο ενέκρινε 8,3 δισεκατομμύρια έκτακτης βοήθειας για τις πληγήσεις περιοχές. Στην Καλιφόρνια κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την ανακοίνωση του πρώτου θανάτου. Το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας ανακοίνωσε το 10ο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα. Πρόκειται για Ελληνίδα, στενή επαφή του 9ου επιβεβαιωμένου κρούσματος, μέλος της ταξιδιωτικής ομάδας σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, η επιτήρηση της υγείας της συνεχίζεται και μεταφέρεται σε νοσοκομείο αναφοράς της Πάτρας. Το περιστατικό διαγνώσεις στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Στο μεταξύ, έκτακτα μέτρα λαμβάνει η ελληνική πολιτεία. Για 48 ώρες κλείνουν σχολεία, αθλητικά κέντρα, κινηματογράφη, θέατρα σε Αχαΐα, Ηλία και Ζάκυνθο. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων του COVID-19 στην Ελλάδα. Το 10ο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας, μια Ελληνίδα, εντοπίστηκε επίσης στην Ηλία και είναι η σύζυγος του άνδρα που κατεγράφει ως το 9ο κρούσμα. Και οι δύο είχαν λάβει μέρος σε οργανωμένη εκδρομή στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Η ασθενής είναι σε πολύ καλή κατάσταση, η επιτήρηση της υγείας της συνεχίζεται και η νοσηλεία της θα γίνει σε νοσοκομείο αναφοράς της Πάτρας. Το περιστατικό διαγνώσει στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Ο σύζυγός της νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σύμφωνα με πληροφορίες. Για την αντιμετώπιση περισσότερων κρουσμάτων, η οφθαλμολογική κλινική στο Ρίο, που διαθέτει 24 κλίνες, διαμορφώνεται έτσι ώστε να νοσηλεύσει τυχόν περιστατικά, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Για τον περιορισμό της μετάδοσης αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων στους νομούς Αχαΐας, Ηλίας και Ζακύνθου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αναστολή της λειτουργίας όλων των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, καθώς και την αναστολή πάσης φύσεως μαζικών συναθρήσεων για την περίοδο 5 έως 6 Μαρτίου.
Πιθανότατα να ακυρωθούν οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς το εξωτερικό το Πάσχα και το καλοκαίρι λόγω του COVID-19. Προειδοποιεί τους γονείς μαθητών η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης για να μας ενημερώσει. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας, Χαράλαμπος Διονυσίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Διονυσίου. Καλό μεσημέρι. Κύριε Διονυσίου, για ποιες εκδρομές μιλάμε, ποιες τάξεις αφορούν και κυρίως ποιους προορισμούς στο εξωτερικό, γιατί προφανώς στις εκδρομές αυτές μετέχουν εκατοντάδες μαθητές κάθε χρόνο. Εντάξει, υπάρχουν δύο ειδών εκπαιδευτικές εκδρομές. Υπάρχουν αυτές που είναι κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος Εράσμους και συμμετέχουν από διάφορες τάξεις μαθητές ανάλογα με το πρόγραμμα. Και υπάρχουν και οι εκδρομές που είναι κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και αφορά κυρίως τους μαθητές της πρώτης τάξης, Λύκειου και Τεχνικής Σχολής. Σε ένα μεγάλο ποσοστό οι εκδρομές αυτές είναι στην Ελλάδα, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και κάποιες άλλες στην Ιταλία, Πολωνία, Κροατία. Αυτές έχουν προγραμματιστεί για το Πάσχα και κάποιες για το καλοκαίρι. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, εμείς σήμερα έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο το οποίο ανησυχούσαμε την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχουν ήδη σχολεία που ήταν να ταξιδέψουν στην Ιταλία και λόγω της ταξιδιωτικής οδηγίας από το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν προχωρήσει στην ακύρωση. Το αποτέλεσμα της ακύρωσης αυτής είναι ότι οι γονείς έχουν χάσει οι καρέστα που έχουν δώσει, έναν ποσό των 300 ευρώ περίπου. Από τις προκαταβολές, έτσι. Ναι, από τις προκαταβολές. Και επιπρόσθετα υπάρχει πιθανότητα το τουριστικό γραφείο να ζητήσει και άλλα λεφτά για να μπορεί να καλυφθεί το πέναλτι που ζητά. Εμείς θεωρούμε και δεν θα επιτρέψουμε τη θυματοποίηση καρεστού γονιού σε εκδρομές που είναι κάτω από την υποψία του Υπουργείου Παιδείας. Θεωρούμε ότι... Τι μπορείτε να κάνετε, κύριε Διονυσίου, εσείς γι' αυτό? Εντάξει, εμείς να ζητήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα από τους πράκτορες τους ταξιδιωτικούς, έτσι ώστε να επιστραφούν τα λεφτά πίσω για όσους έχουν ακυρώσει και είναι για την Ιταλία. Αλλά παράλληλα, όσον αφορά την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή τα δεδομένα... Δεν υπάρχουν λόγους για ακυρώσεις. Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους γονείς και συστήνουμε το γεγονός ότι πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουμε τις διευθύνσεις των σχολείων για να δουν τους όρους των συμβολέων που έχουν υπογραφεί, έτσι ώστε σε περιπτώσεις ακυρώσεων με τα χρονοδιαγράμματα που τίθονται στο συμβόλαιο, αν θα χάσουν τα λεφτά τους ή αν θα τους επιστραφεί νερός από αυτά. Μάλιστα. Και πότε αναμένεται ότι θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για διεξαγωγή ή των συγκεκριμένων εκδρομών? Κοιτάξτε, με την επικοινωνία που έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορεί κανένας να ξέρει αν θα υπάρχουν αποφάσεις και πόσο θα ακυρωθούν, γιατί είναι όλα αντιθέτητα με την πορεία της εξέλιξης της εξάπλωσης του ιού ή όχι. Ναι, ποιοι είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις όμως τις οριστικές, κύριε Διονυσίου, το Υπουργείο Παιδείας ή οι διευθύνσεις των σχολείων? Κοιτάξτε, πρέπει η κάθε διεύθυνση του σχολείου να έρθει σε συνεννόηση με τους γονιούς που των επηρεαζόμενων παιδιών και να πάρουν μαζί τις αποφάσεις. Γιατί κάθε σχολείο, το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με το ταξιδιωτικό πρακτορείο, οι όροι του ίσως να είναι διαφορετικές από κάποιους άλλους. Μάλιστα. Επομένως, θα πρέπει να ενημερώνονται οι γονείς σχετικά μέσω της διεύθυνσης του σχολείου στο οποίο φυτά το παιδί τους και βασικά είστε όλοι στην αναμονή για να δείτε τι θα γίνει. Βασικά, εμείς καλούμε όλα τα μέλη μας, τους συνδέσμους γονέων, να έρθουν σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων, να πραγματοποιήσουν άμεσα ενημερωτική συνάντηση με τους επηρεαζόμενους γονιούς, να τους θέσουν τους προβληματισμούς που αυτή τη στιγμή υπάρχουν και να ξεκαθαρίσουν σε όλους τους γονείς ότι ναι, σήμερα που μιλούμε οι εκδρομές στην Ελλάδα δεν κινδυνεύουν για ακύρωση, μπορούν να πληρώσουν, αλλά όμως υπάρχει και η πιθανότητα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες ή σε 20 μέρες, τα δεδομένα να αλλάξουν και πλέον να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ακυρωθούν οι εκδρομές στην Ελλάδα. Άρα, ποιες θα είναι οι συνέπειες
τις πράξεις αυτές. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίσουν τι θα γίνει όταν καταβάλουν προκαταβολή στην περίπτωση που ακυρωθούν οι εκδρομές αυτές. Γιατί είναι ρευστά τα πράγματα. Μάλιστα, πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι γονείς ότι στην περίπτωση που ακυρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της εκδρομής, πιθανότατα όλα τα λεφτά που έχουν δώσει να μην μπορούν να τους επιστράφουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Διονυσίου. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα. Προχωράμε στη σύλληψη δύο προσώπων. Προχώρησαν οι αρχές στην Πάφο για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και εκλοπής. Μας ενημερώνει η Νάταλη Γεωργίου. Καλό μεσημέρι, Νάταλη. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και εκλοπής διερευνά η αστυνομία στην Πάφο, η οποία προχώρησε στη σύλληψη 20χρονου για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, συνελήφθηκε 25χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την ερευνόμενη υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας. Τη διάρρηξη κατήγγειλε στην αστυνομία ο ιδιοκτήτης οικίας στην Πάφο, σύμφωνα με τον οποίο μεταξύ των ωρών 6.30 π.μ. με 3.30 μετά μεσημβρία χθες, άγνωστοι διέριξαν την οικία του και έκλεψαν δύο δεντροκοπτικές μηχανές και μικρό χρηματικό ποσό. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν συγκεκριμένο αυτοκίνητο ιδιοκτησία 25χρονου κατοίκου Πάφου. Μέλη της αστυνομίας εντόπισαν τον 25χρονο, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το είχε πωλήσει στις 3 Μαρτίου σε 20χρονο κάτοικο Πάφου. Οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα στην οικία του 25χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν ένα κινητό τηλέφωνο για το οποίο ο 25χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφορο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Εναντίον του 20χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης σχετικά με την υπόθεση διάρρηξης και εκλοπής, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ο αστυνομικός σταθμός Κουκλιών διερευνά την υπόθεση. Νάταλη, είχαμε και μια πρωτότυπη διαμαρτυρία μιας γυναίκας για τα έργα που εκτελούνται μπροστά από το κατάστημά της. Ναι, πολύ σωστά. Συγκεκριμένα πρόκειται για αποθήκες, τις οποίες ενοικιάζει σε μηχανικούς. Μία γυναίκα ξάπλωσε στα καλούπια του εργοτάξιου για να διαμαρτυρηθεί για τα έργα που γίνονται έξω από τα υποστατικά της. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 9 το πρωί, στην οδό Φελάχοκλου, στην Πάφο. Η γυναίκα, που είναι ιδιοκτήτρια υποστατικών στη συγκεκριμένη περιοχή, εξήγησε στην κάμερα του σταθμού μας τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Σύμφωνα με την κυρία Άνδρη, τα έργα που γίνονται εκεί και συγκεκριμένα η μετατροπή του υφιστάμενου δρόμου σε πεζοδρόμιο έχει κλείσει τις εισόδους των υποστατικών που διατηρεί ήδη, αλλά και των υπόλοιπων, με αποτέλεσμα όλοι όσοι εργάζονται εκεί να επηρεαστούν αρνητικά, αφού δεν μπορούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν με το όχημά τους στα υποστατικά που διατηρούν. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι που εργάζονται εκεί είναι μηχανικοί και η διέλευση των οχημάτων στα υποστατικά τους είναι απαραίτητη. Η κυρία Άνθρη δήλωσε πως ο Δήμος Πάφου τους αναγκάζει να αλλάξουν τη χρήση των υποστατικών τους, έτσι τελικά, και πως δεν γίνεται ο Δήμος Πάφου να θέλει να μετατρέψει όλα τα υποστατικά της Πάφου σε καφετέριες και εστιατόρια. Μάλιστα, πολλοί εργαζόμενοι στην ελόγω περιοχή στήριξαν την κυρία Άνθρη και συμφώνησαν σε όλα όσα είπε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάταλη. Τώρα, πίσω στο αστυνομικό δελτίο, τρία πρόσωπα συνέλαβε κατά τη διάρκεια της νύχτας η αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση παράνομης κατοχής και χρήσης ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος. Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μέλη της αστυνομίας που διενεργούσαν περιπολία στη Λεμεσό αντιλήφθηκαν δύο πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν εντός σταθμευμένου οχήματος σε χώρο στάθμευσης της πόλης. Από έλεγχο των στοιχείων τους διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 19χρονη και 17χρονο κατοίκους Λεμεσού, ενώ από προκαταρκτική έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάναβης βάρους 32 γραμμαρίων περίπου. Στην κατοχή του 17χρονου εντοπίστηκε επίσης ποσότητα κάναβης βάρους 15 γραμμαρίων. 19χρονοι και 17χρονος συνελήφθησαν για αυτόφορο αδίκημα και τέθηκαν υποκράτηση. Από περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν 23χρονος κάτοικος Λεμεσού, ο οποίος κλήθηκε και προσήλθε στα γραφεία της ΙΚΑΝ. Στην παρουσία του 19χρονου διενεργήθηκε εκ νέου έρευνα στο αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια ποσότητα κάναβης βάρους 1 γραμμαρίου περίπου και 2 ζυγαριές ακριβίας με ίχνη κάναβης. Ο 23χρονος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα και τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η ΙΚΑΝ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.
Απεβίωσε χθες Τετάρτη στη Λίμα του Πέρου σε ηλικία 100 ετών ο Χαβιέρ Πέρες Ντεκουελιάρ, Περουβιανός διπλωμάτης, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1982 έως το 1991, όπως γνωστοποίησε ο γιος του. Στη σωρό του πρώην διπλωμάτη καριέρας θα αποδοθούν τιμές αύριο Παρασκευή στο ανάκτορο Τόρε Τάγκλε στην έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών του Περού πριν ενταφιαστεί στο νεκροταφείο της Λίμας. Γεννημένος στη Λίμα το 1920, ο Χαβιέρ Πέρες Ντεκουελιάρ ήταν ο πέμπτος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πέρες Ντεκουελιάρ υπήρξε πρεσβευτής, υπουργός εξωτερικών και ταυτόχρονα πρωθυπουργός. Ήταν επίσης υποψήφιος για την Προεδρία της χώρας της Λατινικής Αμερικής το 1995, όταν ιτήθηκε από τον Αλμπέρτο Φουχιμόρι. Υπήρξε ειδικός επιτετραμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο την περίοδο 1975-1977. Πίσω και πάλι στα δικά μας, πόσο επηρεάζει ο κορονοϊός την ναυτιλία, αλλά και τι γίνεται με την ατμοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Υφυπουργό Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλίδου, με την οποία θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Σημειώνουμε ότι προχθές η Υφυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που βιώνει η ναυτιλία σήμερα στα πλαίσια του απολογισμού για τα 2 χρόνια λειτουργίας του Υφυπουργείου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πηλίδου. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε, κυρία Πηλίδου, με τον κορονοϊό, να δούμε πώς επηρεάζει και τον τομέα της ναυτιλίας, αλλά και πόσο διαχειρίζεται το πρόβλημα το Υφυπουργείο σας, δεδομένου ότι έχει να κάνει άμεσα με την προστασία και διασφάλιση της υγείας των ναυτικών και όσων άλλων εμπλέκονται. Σίγουρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ναυτιλία, όπως και για πολλούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω του ότι η ναυτιλία είναι ουσιαστικά το κύριο μεταφορικό μέσο που μεταφέρει όλο το παγκόσμιο εμπόριο. Δηλαδή πάνω από 80% του εμπορίου που γίνεται παγκόσμια γίνεται μέσω πλοίου. Επομένως, δεδομένου ότι πάρα πολύ από αυτό το εμπόριο γίνεται μεταξύ χωρών οι οποίες τώρα θεωρούνται υψηλού κινδύνου και χωρών που δεν θεωρούνται υψηλού κινδύνου, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με το κλείσιμο είτε ναυπηγείων είτε λιμανιών στην Κίνα κατά κύριο λόγο, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες όπου έχουν ανασταλεί εργασίες, όπου η διέλευση και η φόρτωση και η εκφόρτωση φορτίων σε διάφορους προορισμούς γίνεται πιο δύσκολη. Και όπως είπατε και εσείς, βεβαίως και η ασφάλεια των πληρωμάτων, αλλά και των επιβατών των πλοίων, στις περίπτωση επιβατικών πλοίων, είναι κάτι το οποίο είναι ύψιστης σημασίας. Ως Κύπρος, όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο στόλο, τον τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 11ο παγκοσμίως. Επομένως, πάρα πολλά πλοία τα οποία φέρουν την κυπριακή σημαία και διεξάγουν θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Είναι σε επαφή μαζί μας, έχουμε εκδώσει εγκυκλίους, αλλά δίνουμε και συνεχώς στήριξη όσον αφορά τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται όταν προσεγγίζουν λιμάνια υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι το ένα, η μία ψυχή η οποία επηρεάζει την κυπριακή ναυτιλία και το Υφυπουργείο μας. Η δεύτερη ψυχή είναι τα πλοία τα οποία προσεγγίζουν τα δικά μας λιμάνια, και είτε αυτά είναι εμπορικά πλοία είτε αυτά είναι επιβατικά πλοία. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερη προσοχή και σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας που θέτει φυσικά τις προδιαγραφές ασφαλείας για όλα αυτά τα θέματα, διεξάγονται οι απαραίτητοι ελέγχοι. Ως Υφυπουργείο Ναυτιλίας διεξάγουμε τον έλεγχο που αφορά την ασφάλεια όσον αφορά και το πλοίο και τους εξοπλισμούς του πλοίου, αλλά και το πλήρωμα. Επομένως, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, όσον αφορά το φορτίο και τους διάφορους υγειονομικούς ελέγχους, φυσικά είναι το υγειονομείο που έχει την αρμοδιότητα και που χειρίζεται όλα τα θέματα σύμφωνα με τις, κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί. Συνεπώς, είναι υποέλεγχο η κατάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Είναι υποέλεγχο,
Αυτό που θα επηρεαστεί σίγουρα είναι δυστυχώς η παγκόσμια οικονομία και τα αποτελέσματα των εταιριών, διότι οι αγορές έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ αρνητικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, από τον κορονοϊό, και δυστυχώς αυτό επηρεάζει και τις τιμές των φορτίων και τις συνθήκες της αγοράς. Κάτι το οποίο δεν επηρεάζει βεβαίως το Υφυπουργείο μας άμεσα, αλλά επηρεάζει τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Ναι, είναι ήδη ορατές οι πρώτες οικονομικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο φαίνεται να βρίσκει τη λύση του. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ στο στούντιο. Ο λόγος για την ατομοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Τι νεότερο έχουμε, κυρία Υπουργέ, γύρω από αυτό? Τα νεότερα είναι θετικά. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω την ομάδα η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκριση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ήμουν στις Βρυξέλλες πριν μία εβδομάδα περίπου για κάποιους άλλους λόγους, για ένα συνέδριο Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας. Και τα νέα ήταν πολύ θετικά. Έχουμε λάβει κάποια επιπρόσθετα ερωτήματα τεχνικής φύσεως, τα οποία έχουμε ήδη απαντήσει. Και πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά στην τελική έγκριση. Έχουμε συζητήσει τις πτυχές της έγκρισης αυτής, δηλαδή το γεγονός ότι αμέσως μετά την έγκριση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη διαδικασία ανοιχτής προσφοράς, δηλαδή δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι πολύ θετικό. Όμως όσο καθυστερεί και η έγκριση, τόσο καθυστερεί και η διαδικασία των προσφορών. Εμείς είμαστε σε επαφή και με το Γενικό Λογιστήριο και με το Υπουργείο Οικονομικών για να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες εκ των προτέρων στο βαθμό που είναι δυνατός, ούτως ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και τα διαδικαστικά που πρέπει να γίνουν για να βγούμε σε προσφορές αμέσως μετά. Ωστόσο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, δεν είναι, από διάφορες εταιρείες? Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Σίγουρα οι εταιρείες αναμένουν να δουν και ποιοι θα είναι οι όροι. Οι όροι της προσφοράς θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτά που θα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες και αρκετές προϋποθέσεις τις οποίες οι εταιρείες θα πρέπει να πληρούν. Και επομένως, ευελπιστούμε ότι αυτά που έχουν συμπεριληφθεί είναι και θέματα τα οποία θα μπορέσουν οι εταιρείες να τα αντιμετωπίσουν, ούτως ώστε να έχουμε και κάποιες προσφορές οι οποίες να έχουν καλή πιθανότητα επιτυχίας και να μπορέσουμε να επιλέξουμε ότι όσο το δυνατόν το καλύτερο και ποιοτικότερο πλοίο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Σίγουρα το ενδιαφέρον στο παρόν στάδιο είναι θεωρητικό, διότι πρέπει και οι εταιρείες να κάνουν τις μελέτες τους, να υποβάλουν, είναι αρκετά περίπλοκη η διαδικασία προσφορών και θα πρέπει σίγουρα και εκείνες να κάνουν την ανάλυση των εξόδων που θα έχουν και του τρόπου με τον οποίο θα διεξάγουν αυτή τη δραστηριότητα. Να γίνει μια οικονομική μελέτη και από πλευράς τους. Επομένως, πρέπει να δοθεί και ο χρόνος για να κάνουν αυτές τις μελέτες. Δηλαδή και η προσφορά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή σίγουρα για περίοδο περίπου 2 μηνών, θα έλεγα, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι εταιρείες να υποβάλουν στοιχεία τα οποία να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διότι αυτά που θα υποβάλουν θα τους δεσμεύουν και όσον αφορά το κόστος το οποίο θα διεκδικήσουν για επιδότηση. Και κυνηγάμε και το χρόνο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να προλάβουμε το φετινό καλοκαίρι. Σίγουρα, βεβαίως, με τα δεδομένα του κορονοϊού και τις διάφορες εξελίξεις θα δούμε και πώς θα το χειριστούμε, δηλαδή πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση. Για μας το βασικό είναι να τροχιοδρομηθεί και να ξεκινήσει το συντομότερο, αλλά δεν θα θέλαμε να ξεκινήσει το χειμώνα με κακές προδιαγραφές. Δηλαδή, αν είναι να μην προλάβουμε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο, ίσως να δώσουμε και την ευκαιρία στις εταιρείες να προγραμματιστούν και να ξεκινήσει ως την επόμενη άνοιξη, για να
έχουν την ευκαιρία και οι πρώτοι ταξιδιώτες να πάνε σε συνθήκες οι οποίες να είναι πιο ευχάριστες, ότι το χειμώνα το ενδιαφέρον είναι μειωμένο και από τους επιβάτες. Οπότε ίσως να είναι καλύτερα να το σχεδιάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και κάτι τελευταίο, κυρία Υπουργέ, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της Κυπριακής Ναυτιλίας και θέλω να μας πείτε έτσι επιγραμματικά ποιες είναι οι άμεσες προκλήσεις που καλείτε να αντιμετωπίσει το Υφυπουργείο σας, όπως αναφέρατε και στον απολογισμό του έργου σας τις προάλλες. Mm-hmm. Κοιτάξτε, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, αλλά το θετικό είναι ότι πιστεύω ότι έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια καλύψει αρκετό δρόμο και για τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας μας και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας. Σίγουρα το γεγονός ότι το φορολογικό μας σύστημα παραμένει ως έχει σε μεγάλο βαθμό και διατηρεί και εμπλουτίζει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούμε μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι πάρα πολλές, όπως είναι και προκλήσεις οι οποίες αφορούν την νομοθεσία και τη γραφειοκρατία στην ναυτιλία, γιατί η ναυτιλία δουλεύει σε παγκόσμιο επίπεδο κάτω από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ως μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που είναι και το μόνο συμβούλιο στο οποίο η Κύπρος λαμβάνει μέρος όσον αφορά οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση ως Υφυπουργείο Ναυτιλίας να συμβάλλουμε επικοδομητικά. Και είναι εκεί που αντιμετωπίζουμε τις περισσότερες προκλήσεις για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας όχι μόνο της Κυπριακής Ναυτιλίας, αλλά της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας και της Παγκόσμιας Ναυτιλίας ως το κύριο μέσο για τη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου. Πιστεύω όμως ότι με την σκληρή δουλειά και υπομονή και με προνοητικότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και μπορούμε να προσευχήσουμε όλο ένα και περισσότερες εταιρείες για να δημιουργήσουν έδρα και παρουσία στην Κύπρο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πελίδου, για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Αλλάζουμε θέμα. Άδειλο φαίνεται να παραμένει το μέλλον πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας στη δημοτική και μέση εκπαίδευση. Το θέμα συζητήθηκε χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου η σχετική πρόταση επέστρεψε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας από την Ολομέλεια. Επιφυλάξεις για τη σχετική πρόταση νόμου εξέφρασε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Πρόδρομου, αν και τη χαρακτήρισε χρήσιμη πρωτοβουλία. Από την πλευρά του Πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο οποίος είχε καταθέσει την πρόταση νόμου, είπε ότι στόχος του είναι να δοθεί στην κοινωνία μια νομοθεσία που να αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα στο πλαίσιο της παρούσας βουλευτικής θητείας. Για το θέμα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή Παύλο Μιλωνά. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό σας μεσημέρι. Καταρχήν, πέστε μας πόσο σοβαρό κρίνετε εσείς το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας, γιατί πολλοί λένε ότι έχει πάρει ανεξέλεκτες και ανησυχητικές διαστάσεις και επηρεάζει άμεσα το σχολικό πρόγραμμα. Κύριε Φρουλή, να μου επιτρέψετε μια μικρή υπενθύμηση το τι συνέβαινε, γιατί συμβαίνει και τι ακριβώς έγινε σε σχέση με την συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχε διαπιστώσει η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, μέλος της οποίας είμαι, εδώ και καιρό, εδώ και 2-3 χρόνια, ότι η κατάσταση στα σχολικές μονάδες είναι πολλές φορές ανησυχητική έως επικίνδυνη, που ακουμπά ακόμα και εγκληματικές ενέργειες εντός των σχολικών μονάδων σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το πράγμα κατέληξε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Πρώτα απ' όλα από τις καταγγελίες που γίνονταν ενώπιον της Βουλής από τους οργανωμένους γονείς, από τα οργανωμένα σύνολα τα οποία συμμετείχαν σε συνεδρίασεις για τα θέματα παραβατικότητας των νέων, από τις ειδικές επιστημονικές μονάδες που μας υποδείκνυαν τη μεγάλη χρήση ναρκωτικών ουσιών ακόμα και στα σχολεία μας, και κατά κύριο λόγο από τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις οι οποίοι συμμετείχαν. Όλα αυτά μαζί μας δημιούργησαν στο μυαλό όλων την ανάγκη να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια τερματισμού αυτού του απαράδεκτου φαινομένου της σχολικής παραβατικότητας, η οποία λέγεται έτσι επιστημονικά, αλλά επί της ουσίας σας λέω σε αρκετές περιπτώσεις ακουμπούσαν την εγκληματική συμπεριφορά. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που αναφέρω και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και επικίνδυνα.
Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, αυτό συνέβαινε σε όλες τις επαρχίες, ιδιαίτερα συνέβαινε σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, άρα το Πανκύπριο. Μέσα στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, ο κ. Χατζηγιάννης, η Αννίτα Δημητρίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Ρώσο Κάρουλας του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποφαινόμενος, ο Παύλος Μιλωνάς, εκ μέρους της κοινοτικής ομάδας του Δήμου, καθίσαμε εδώ και περίπου ένα χρόνο, καταθέσαμε κάποιες προτάσεις και εισηγήσεις, ώστε να θεσμοθετηθεί μια δομημένη διαδικασία αυτοματοποίησης των αντανακλαστικών της πολιτείας και των σχολικών μονάδων για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, αντιμετώπιση του προβλήματος. Να δώσω χαρακτηριστικά παραδείγματα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλούμε. Αυτονόμηση των σχολικών μονάδων, δημιουργία συγκεκριμένων τομών εντός των σχολικών μονάδων, η άμεση παρέμβαση στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των άλλων συμμετεχόντων στις διαδικασίες μιας σχολικής μονάδας, των γονέων για παράδειγμα. Ούτως ώστε αυτές οι επιτροπές που θα δημιουργούνταν, οι αυτόνομες επιτροπές, στα σχολεία τα οποία υπήρχαν προβλήματα θα δρούσαν άμεσα, το πρώτο θέμα, θα ήταν εντός των σχολικών μονάδων και κατά δεύτερο θα είχαν τη στήριξη σε δεύτερο στάδιο από την κεντρική υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας, όπου δομημένα εκεί πάλι θα δημιουργούνταν διάφορες επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές θα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί, η διεύθυνση του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι θα βοηθούσαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρκεί να σας αναφέρω ότι δεν είναι λίγα τα περιστατικά ψυχιατρικών προβλημάτων σε κάποιους μαθητές τα οποία έχουμε στα σχολεία μας. Ναι. Αυτά λοιπόν αντί να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, εμείς τολμήσαμε, θέσαμε την πρόταση νόμου, την καταθέσαμε και μετά από ένα χρόνο συζητήσεως στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, κατά πλειοψηφία πριν από περίπου 20 μέρες, αποφασίστηκε να σταλεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Προψήφιζε η απόρριψη. Εκεί στην Ολομέλεια ζητήθηκε η αναβολή. Ήθιστε βάσει του κανονισμού της Βουλής να επιστρέψει στην Επιτροπή. Στην Επιτροπή κλείθηκε χτες ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Προδρόμου. Δυστυχώς, κατά την άποψή μας. Δυστυχώς, ο κ. Προδρόμου, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα βέβαια το Υπουργείο Παιδείας, η συζήτηση αυτή έγινε και κατάληξε στη στιγμή που ο κ. Προδρόμου έφευγε από κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Χαμπιαούρης, που ήταν ο αρμόδιος υπουργός που συμμετείχε με τους τεχνοκράτες του όλο το προηγούμενο διάστημα σε αυτή την προσπάθεια και συνηγόρησε προς αυτή την κατάληξη, αφού εμβολίασε και το κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας με διάφορες θέσεις και εσείς και άλλοι αρμόδιοι φορείς την πρόταση νόμου. Δυστυχώς ο κ. Προδρόμου θεώρησε ότι δεν είναι έτοιμος ούτε το Υπουργείο του να συνενέσει αυτή τη στιγμή και ζήτησε χρόνο να μελετήσει την πρόταση νόμου που κατατέθηκε, ούτως ώστε να επανέλθει αργότερα. Αυτό είναι το ιστορικό και θα ήθελα να πω εν κατακλείδη ένα πολιτικό σχόλιο. Δυστυχώς, κατά την δική μου προσωπική ταπεινή άποψη, πάει στις ελληνικές κανέντες και θα αφαιθεί στον αυτόματο πιλότο για άλλη μια φορά να ξανασυζητούμε για ξανά τα ίδια θέματα, δυστυχώς, χωρίς να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Άρα ο Υπουργός, ο κ. Προδρόμου, για αυτούς τους λόγους δηλαδή, δεν είναι έτοιμος, θέλει να το μελετήσει ξανά το θέμα αυτό. Για αυτούς τους λόγους βασικά εκφράζει τις επιφυλάξεις. Θεωρεί υπάρχουν κάποια σημεία στη συγκεκριμένη πρόταση νόμου τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Ανάλογες απόψεις έχουν και άλλοι συνάδελφοι στην Επιτροπή. Θα σας έλεγα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο συνάδελφος ο Κωστής Ευσταθίου της ΕΔΕΚ διατύπωσε χτες κάποιες επιφυλάξεις για συγκεκριμένα άρθρα. Οι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ είναι εναντίον της πρότασης. Σας ενημερώνω γενικά τώρα για να έχετε μια εικόνα. Η πλειοψηφία όμως των βουλευτών, τα υπόλοιπα κόμματα, συμπεριλαμβανομένες και της ΕΔΕΚ, είχαν υιοθετήσει αυτή την πρόταση χωρίς τις επιφυλάξεις ή με τις επιφυλάξεις. Τι που έχει σημασία είναι το αρμόδιο Υπουργείο επιφυλάσσεται τώρα και ζητά χρόνο να μελετήσει και να επανέλθει αργότερα. Το αργότερα τώρα είναι συζητήσιμο στην Βουλή. Κύριε Φλωρίδη, εγώ δεν κρύβω το δάχτυλο μου. Εκτιμάται ότι θα μπει στο σιρτάρι, ελληνικές καλένδες. Ξέρετε τι σημαίνει. Ελληνικές καλένδες. Εκεί πήγε. Αυτή είναι η ιστορία μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλώνα. Και σε εσάς. Γεια σας. Πάμε και πάλι στο θέμα του κορονοϊού, καθώς σοβαρό πλήγμα φαίνεται ότι θα δεχθεί και ο τουρισμός παγκόσμια, ενώ ευχή όλων είναι το συντομότερο δυνατόν η ασθένεια να τεθεί υπό έλεγχο ώστε να εξαλειφθεί κύρια ο πανικός που δικαιολογημένα ή αδικαιολογητά για κάποιους έχει προκληθεί σε όλο τον κόσμο από την επέλασή της, για το πόσο μέχρι στιγμής επηρεάζεται το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο και ποιες εκτιμήσεις υπάρχουν για τη συνέχεια. Θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ, τον κύριο Ζαχαρία Ιωαννίδη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ιωαννίδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Καλό μεσημέρι στους θεατές σας. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια τροποποίηση. Ο φόβος και ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος όταν έχουν να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε κατάσταση, πόσο μάλλον σε κάποια κρίσιμη κατάσταση που εκδηλώνεται με την εξάπλωση
αυτού του ιού, ακόμη και στις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, πολύ σωστά εμάς, το λέτε. Ναι. Με ψυχραιμία και σύνεση, ο καθένας μας και όχι μόνο οι εμπλεκόμενοι στον τουρισμό, θα πρέπει να λαμβάνουμε τα προληπτικά μέτρα, να προστατεύουμε την δική μας υγεία πρώτιστα και κατ' επέκταση και του ευρύτερου συνόλου, ώστε να αποτρέψουμε και να χρηστοποιήσουμε το ενδεχόμενο μετάδοσης ή και παρουσίας του ιού στην Κύπρο. Αυτό και είναι χαρακτηριστική ιστορική φράση που κάποιοι ηγέτες σε περίοδους κρίσεως έχουν πει, να μην αναμένουμε απλά τι το κράτος και η πατρίδα κάνει για μας, αλλά και ο καθένας μας σε ατομικό επίπεδο, σε περίοδους που φαίνονται να είναι επικίνδυνες, να παίρνουμε εκείνα τα μέτρα που να διατηρούμε την υγεία μας και την υγεία του συνόλου. Κυρίως για αυτό το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, ακριβώς, κύριε Ιωαννίδη. Ακριβώς, έρχομαι στο δικό μας μερίδιο και πεδίο ευθύνης. Από τις 4 Φεβρουαρίου, όταν είχαμε πάρει την πρώτη ενημέρωση που είχαμε ζητήσει από τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, αποστέλλοντάς μας εγκύκλιο με τα αναλυτικά μέτρα και ενέργειες που, στα οποία θα πρέπει να προβαίνει το προσωπικό των ξενοδοχείων μας, άμεσα διαβιβάσαμε αυτές το πρωτόκολλο σε όλα τα ξενοδοχεία μας, τα μέλη του συνδέσμου μας, ώστε να ενημερωθεί και ο τελευταίο μέλος του προσωπικού των μονάδων για τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να παίρνουν, αλλά και για να είναι σε εγρήγορση στην πρώτη περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια πιθανό ενδεχόμενο συμπτωμάτων που να δικαιολογημένα να δημιουργούν ανησυχία, πώς να ενεργήσουν άμεσα και αποτροπή μετάδοσης, αλλά και για άμεση αντιμετώπιση με τις αναγκαίες εξετάσεις για να διαφανεί κατά πόσον είναι κρούσμα του ιού ή άλλος πώς. Αυτά στην περίπτωση εμφάνισης ενός ύποπτου κρούσματος. Ακριβώς. Τώρα, τι γίνεται με το αποφυγής εξάπλωσης ενός τέτοιου περιστατικού και στα άλλα άτομα που θα έρθουν. Ναι, γιατί το είδαμε να συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες, σε ξενοδοχεία αυτό, ο κύριε Ιωαννίδη. Τώρα, όσον αφορά τις κρατήσεις της προάλλης, την περασμένη εβδομάδα που είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα, αν θυμάμαι σωστά, μας είχατε πει ότι οι ακυρώσεις λόγω του κορονοϊού ήταν είτε μηδενικές είτε μεμονωμένες. Μεμονωμένες, ναι. Και θα πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια, θέλετε, ένταση στην επιβράδυση της ροής των κρατήσεων, λόγω και αυτής της ψυχολογικής, αν θέλετε, φυσιολογικής αντίδρασης των πολιτών. Αντί να προχωρήσουν σε προκρατήσεις των διακοπών τους τώρα και να δεσμευτούν με κάποιες προκαταβολές κλπ, να αναβάλουν την απόφασή τους για μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό είχε σαν επίπτωση ακριβώς να παρατηρείται μια αυξητική τάση, αν θέλετε, επιβράδυνσης στη ροή των προκρατήσεων, αλλά και σε κάποιες ακυρώσεις που έχουν γίνει μεμονωμένα. Δεν υπάρχει τάση σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργηθεί έντονη και θέλετε, γιατί αριθμό πανικού. Μπορούμε να μιλάμε σε ποσοστό, μιλούμε ο κ. Σε ποσοστά επί του παρόντος τώρα της τάξης του 5-10 15% σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα για τους πρώτους μήνες, δηλαδή για τον τρέχοντα μήνα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ακόμη και τον Μάιο σε κάποιες περιπτώσεις, οι προκρατήσεις που έχουν τα ξενοδοχεία στα χέρια τους να έχουν κάποιο υστέρημα εναντί τον αντίστοιχο αριθμό προκρατήσεων που είχαν τους αντίστοιχους μήνες της περσινής χρονιάς. Εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως έχουμε πει, κυρία Φλωρίδου, είναι ο καθένας μας υπεύθυνα τόσο για την ατομική, αν θέλετε, αυτοπροστασία μας και για την υγεία μας, να ευλαβικά ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής, πλένοντας συχνά τα χέρια όταν ερχόμαστε σε επαφή ή κάνουμε χειραψίες, η ηλιοφάνειά μας και η εξωστρέφειά μας και η διαχειτικότητά μας ως μεσογειακούς, να αναγκαλιζόμαστε, να αλλάζουμε φυγιά και χειραψίες και τέτοια, ίσως να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι και όταν το κάνουμε να ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής, παίρνοντας τα χέρια με τα
με ευλάβεια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορεί να ξέρουμε, φίλοι γνωστοί μας κλπ, όταν κρούσματα του ιού εξαπλώνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες μπορεί να επισκεπτόμαστε, χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει, να έρθουμε σε επαφή με κάποιον που έχει μεταδοθεί ο ιός. Πάντως έχουμε φανεί τυχεροί μέχρι στιγμής, κύριε Ιωαννίδη. Δεν είχαμε θετικό κρούσμα. Ακριβώς. Εύχομαι να παραμείνει έτσι η κατάσταση. Ακριβώς με την... Ακριβώς με τα προληπτικά μέτρα που ο καθένας μας θα πρέπει να παίρνει ευλαβικά, το λέω και το τονίζω αυτό, και για τη δική μας προστασία και των δικών μας ανθρώπων, αλλά και του γενικότερου συνόλου. Να τηρούμε μία πειθαρχία στα μέτρα προστασίας. Τώρα όμως πείτε μου, σαν σύνδεσμος, κινείστε προς διάφορες κατευθύνσεις ώστε στο μέτρο του δυνατού να αποφευθούν τυχόν μεγάλες απώλειες τουριστών? Ακριβώς, και δεν είναι για σκοπούς καθησυχασμού, για σκοπούς αντικειμενικής ενημέρωσης και υπεύθυνης, να πούμε με ικανοποίηση ότι είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους συνεργάτες μας και τους τροφοδότες του κυπριακού τουρισμού, αεροπορικές εταιρείες, μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων, και το θετικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί που είχαν γίνει από πέρσι και τις αρχές του χρόνου για την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο παραμένουν αναλύωτοι, ανεπηρέαστοι, τόσο όσον αφορά τα προγράμματα των αεροπορικών συνδέσεων, όσο και τα συμβόλαια συνεργασίας με τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων. Και ήδη τώρα που μιλάμε, τις μέρες αυτές, βρίσκεται στη Γερμανία ο Υφυπουργός Τουρισμού, παρόλη την αναβολή που έχει επέλθει στην μεγάλη παγκόσμια τουριστική έκθεση του Βερολίνου, ο ίδιος, και αυτό είναι η πίστη του, έχει διατηρήσει τα ραντεβού που είχε κλείσει με τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων της σημαντικής αυτής αγοράς και τους αεροπορικές εταιρείες, και είναι μέχρι και αύριο σε συνεχή συναντήσεις με αυτούς, και είναι προγραμματισμένη την ερχόμενη Τρίτη συνάντηση όλων των τουριστικών φορέων για να μας γίνει σχετική ενημέρωση από τον Υφυπουργό για τα αποτελέσματα των επαφών του αυτό. Το κύριο μήνυμα που ουσιαστικά στέλνουμε, και είναι αυτό που έρχεται και επιβεβαιώνει, αν θέλετε, την πάγια θέση του ΠΑΣΙΞΕ για χρόνια, ότι επιβάλλεται η δημιουργία αρμόδιου πολιτικού προϊσταμένου που να ηγείται του τουρισμού, για να μπορεί να έχει την ευκαιρία να ενεργεί άμεσα και αποτελεσματικά στις όποιες ανατροπές ή κινδύνους που εγκυμονούν για τον κυπριακό τουρισμό. Και αυτό το μήνυμα που δίδει η διατήρηση των συναντήσεων του Υφυπουργού Τουρισμού προς τους συνεργάτες μας είναι ότι η Κύπρος είναι ασφαλής για την ασφάλεια και υγεία των πελατών τους. Είμαστε στο πλευρό τους να αντιμετωπίσουμε την όποια κατάσταση αρνητική ή άλλος πώς δημιουργηθεί, για να διατηρηθεί ακριβώς αυτός ο αρχικός σχεδιασμός που, αν θέλετε, εκτιμούσε ότι και η φετινή μας χρονιά θα κυμανόταν και ελπίζουμε ότι θα κυμανθεί στα περσινά ψηλά επίπεδα. Παρότι, και ακόμη και με προοπτική... παρότι είχαμε και την κατάρρευση της Thomas Cook πέρσι, κύριε Ιωαννίδη. Και αυτό ακόμη το πολύ σημαντικό αρνητικό γεγονός που επήλθε πέρσι το Σεπτέμβριο με την κατάρρευση της Thomas Cook, του δεύτερου μεγαλύτερου διοργανωτή ταξιδίων παγκόσμια, λόγω και της ύπαρξης του Υφυπουργείου Τουρισμού και του Υφυπουργού, με τις συντονισμένες άμεσες ενέργειές μας πετύχαμε να αναπληρωθεί εκείνο το κενό από τους άλλους διοργανωτές ταξιδίων και να έχουμε το θετικό αποτέλεσμα του 1% αύξησης στις τουριστικές μας αφήξεις πέρσι έναντι του 18. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Ιωάννη. Πιστεύετε ότι τις όποιες απώλειες ξένων τουριστών μπορεί να τις καλύψουν οι Κύπροι? Υπάρχει δηλαδή κάποιο εναλλακτικό σχέδιο ώστε, αν χρειαστεί, οι ξενοδόχοι να απευθυνθούν προς τους Κύπριους για τις διακοπές τους το καλοκαίρι? Γιατί και εμείς δεύτερες σκέψεις θα κάνουμε, και τρίτες, εάν και εφόσον θα ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Πολύ με την κατάσταση αυτή. Κυρία Φλωρίδου, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι εμάς η επαφή και η έννοια για να μας προτιμούν τα κυπριακά ξενοδοχεία οι συμπατριώτες μας είναι συνεχής μέσω και του εκτενούς καταλόγου ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού με τις προσφορές που έχουμε στους συμπατριώτες μας. Αλλά θα πρέπει να λέμε και τις πραγματικότητες. Μιλούμε ότι τα μεγέθη των διανυκτερεύσεων που δημιουργούνται από τους συμπατριώτες μας σε σχέση με το ύψη
των διανυκτερεύσεων που γίνονται από τον εισερχόμενο τουρισμό. Απλώς για να πω κάποιους ενδεικτικούς αριθμούς, οι Κύπροι συνεισφέρουν περίπου 1.100.000 διανυκτερεύσεις ετήσια στα ξενοδοχεία, στο σύνολο των 18 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων που έχουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή το υπόλοιπο 17 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις είναι από τον εισερχόμενο τουρισμό. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη για τα οποία μιλούμε. Πολύ σωστά. Οπωσδήποτε είναι πρόσδεκτοι και καλώς να ορίσουν οι συμπατριώτες μας για εμάς, για τη σοφότερη επιλογή του κάνω διακοπές στην Κύπρο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιωαννίδη. Θα τα ξαναπούμε και εύχομαι να έχουμε πιο ευχάριστα την επόμενη φορά. Και είμαστε επί των επάρξεων, κυρία Φλωρίδου, ακριβώς για να διασφαλίσουμε το καλύτερο λόγω της σημασίας που έχει ο τουρισμός μας για την οικονομία και την τόπου, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο. Στην παιδεία θα μεταφερθούμε, καθώς η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών συνεχίζει τον αγώνα της κατά των εξετάσεων τετραμήνων. Τις τελευταίες μάλιστα μέρες βρήκε ένα πρωτότυπο τρόπο για να εκφράσει τη διαφωνία της, τοποθετώντας στα οχήματα καθηγητών ηλικίων και τεχνικών σχολών φυλάδιο που αναφέρεται στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Για να μας πει τι ακριβώς κάνουν οι μαθητές, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΨΕΜ, Γιάννη Λαπίθιο. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και σας, κυρία Στέφανη, και στους θεατές σας. Γιάννη, τι είναι αυτά τα εξώδικα, σε εισαγωγικά, που βάζετε πάνω στα αυτοκίνητα των καθηγητών? Εξήγησε μας το λίγο. Είχαμε σκεφτεί, εφόσον βλέπουμε το Υπουργείο να κρατά αυτήν την αυταρχική θέση και να μην μας καλεί μέχρι και τώρα στο διάλογο, να εντείνουμε τα μέτρα μας, όπως είχαμε πει ότι θα κάναμε και θα κλιμακώναμε. Και σκεφτήκαμε αυτό, όπως είπατε και εσείς, πρότυπο, και πιστεύαμε και εμείς και πιστεύουμε πολύ ωραίο τρόπο. Γιατί όντως έχουμε στην αρχή φοβηθεί οι καθηγητές μας ότι πρόκειται, και οι γονείς, ότι πρόκειται για πραγματικά εξώδικα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά με το που έπαιρναν και διάβαζαν αυτά τα εξώδικα, έβλεπαν ότι είναι από την ΨΕΜ και ότι αναφέρονται σε αδικήματα της ολόπλευρης μόρφωσης. Και για την πλήρωση αυτών των αδικημάτων είναι ο αγώνας ενάντια στις εξετάσεις ανετράμινων. Κάτι το οποίο, όπως έχετε πει και εσείς, είναι πρωτότυπο και εννοείται ότι εμάς μας άρεσε και κάτσαμε συλλογικά για αυτήν την ιδέα. Συνεχίζοντας τον αγώνα μας ενάντια στις εξετάσεις ανετράμινων, επίσης μαζί με αυτά. Η αντίδραση από τους εκπαιδευτικούς ποια ήταν, Γιάννη? Στην αρχή είχαν αγχωθεί, μετά βέβαια γέλασαν και μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που σκεφτήκατε να δείξετε για ακόμη μια φορά τη διαφωνία σας μέσα σε ένα τετράμινο. Και επίσης, επειδή μαζί με αυτά τα εξώδικα, τα ψεύτικα εξώδικα, συνοδεύτηκαν από αφίσες. Έγινε αφισοκόλληση σε όλη την Κύπρο, έξω από τεχνικές λύκεια αλλά και εξαρξία γυμνάσια, όπου αναφέρονταν όχι σε ένα τετράμινο και έδειχναν τρεις διαφορετικά αστεράκια, θα τα χαρακτηρίζα, όπου περνούσαν από το εξωσιοκεντρικό σύστημα και έβγαιναν όλα τα ίδια από εκεί που τα διαφορετικά και να είναι δυστυχισμένα. Κάτι το οποίο είναι και αυτό, το θεωρήσαμε κάτι πολύ ωραίο και βλέπουμε ότι ευαισθητοποιούμε κι άλλο, γιατί είναι καθαρά μια συμβολική δράση. Που στέλνει κάποια μηνύματα, ναι. Και αν ότι έχει ευαισθητοποιηθεί και άλλο κόσμο, και εφόσον βλέπουμε ότι η συνθήκη πλειοψηφία τόσο των καθηγητών, τόσο των μαθητών, τόσο και των γονέων στέγονται στο πλευρό μας, εννοείται να συνεχίσουμε το αγώνα μας ενάντια σε ξένα τετράμινο. Σκέφτεστε και για κάποια άλλα μέτρα, κάποιες άλλες κινήσεις? Σίγουρα εννοείται ότι θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα ποια μέτρα θα πάρουμε. Εμείς αυτό που ζητάμε ακόμη και τώρα, παρόλο που είναι αργά, είμαστε στο ΣΥΝ 15 πλέον, να μας καλέσει ο Υπουργός επιτέλους για να καταθέσουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, γιατί έρχεται και ένα συνέδριο τώρα, 26 νομαστή θα είναι το συνέδριο της ΨΕΜ, όπου και εκεί παίρνονται ξανά οι αποφάσεις και νομίζω πλέον δεν πρέπει να παραμελίζονται και να προσπαθούν να φημώσουν τις άποψεις των μαθητών. Ναι. Εσείς περιμένετε, αναμένετε αυτή την πρόσκληση από το Υπουργείο. Το Υπουργείο όμως πιστεύετε ότι θα επιμένει μέχρι τέλους στη θέση του? Δεν μπορώ να γνωρίζω, κυρία Στέφανη, ας συνεχίσουν να έχουν αυτήν την αυταρχική θέση, ενώ θα συνεχίσουμε και εμείς τον αγώνα μας ενάντια σε εξετάσεις ανετράμινο, και δεν είναι θέμα οποιοδήποτε προσωπικού, είτε με την ΨΕΜ είτε με το Υπουργείο, αλλά είναι ξεκάθαρα με το δίκαιο ότι έχει αποδειχτεί πλέον ότι οι εξετάσεις έχουν αποτύχει παταγωδώς και
δεν αντιλαμβάνομαι γιατί συνεχίζουν ακόμη να κρατούν αυτήν τη στάση και μάλιστα να προσπαθούν να φημώνουν τις απόψεις των μαθητών, που την ίδια ώρα τόσο και ο ΕΛΜΕΚ όσο και ο ΣΤΕΚ αλλά και οι Πανκυπριακές Ομοσπονδίες Διαγωνιών, από όσο έχω πληροφορηθεί, έχουν μπει και οι ίδιες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ότι πρέπει να ακούσει τις απόψεις των μαθητών. Ναι, Γιάννη, όμως δεν μπορούν να σας φημώσουν, γιατί νομίζω από όλα τα μέσα ενημέρωσης έχετε φωνή, έχετε λόγο, οπότε οι θέσεις σας ακούγονται, βγαίνουν μπροστά έξω. Σίγουρα εννοείται ότι προς τα έξω βγαίνω, αλλά σίγουρα θα ήταν καλύτερο όμως να γίνουμε και στην πράξη και να μην κρατούσαμε και εμείς γραφική. Εννοείται, ναι. Δεν έχουμε κανένα απολύτως παραπονό. Εσείς αυτό που ζητάτε είναι να σας ακούσει, να σας συναντήσει και να σας ακούσει ο Υπουργός. Κατανοητό, ξεκάθαρο αυτό. Θέλω να μας πεις ποια είναι η εικόνα σήμερα στα σχολεία αναφορικά με τα τετράμινα, γιατί διανύουμε ήδη το δεύτερο τετράμινο. Το δεύτερο τετράμινο. Οι μαθητές σε αυτήν την καταστολή που μπήκαν με το πρώτο τετράμινο έχουν μπει και τώρα και τρέχουν πάλι μαθητές να καλύψουν τις ύλες τους. Τρέχουν συνήθεια. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα όμως τώρα, καθώς είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια αυτό το τετράμινο? Αυτό δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί από τη στιγμή που τρέχουν τώρα θα φανεί τέλος του τετραμήνου, που βλέπουμε ότι το άγχος επικρατεί από τώρα. Οπότε δεν ξέρω αν τέλος του τετραμήνου θα είναι καλύτερα ή όχι. Αλλά εμείς βλέπουμε το παρόν. Όπου το παρόν είναι ένα άσχημο παρόν και το οποίο ελπίζω να μην ξαναπεράσουμε, γιατί βλέπουμε συνεχώς το σημαντικό μας να είναι σε αυτήν την καταστολή με τις εξαετράμινο, συνεχώς με τα φροντιστήρια και προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι και να μπορούν να καλύψουν αυτήν την τεράστια ανήλη. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό υπόλοιπο να έχεις. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Στα του καιρού για τη συνέχεια. Αναλυτικά η πρόγνωση από τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίου, λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γεωργίου. Γεια σας. Λοιπόν, αλλάζει όπως φαίνεται το σκηνικό του καιρού. Είχαμε συννεφιά σήμερα. Σήμερα κυρίως συννεφιασμένος καιρός. Υπάρχει μια διαταραχή στην ατμόσφαιρα η οποία θα μας επηρεάζει μέχρι και αύριο. Ναι. Σήμερα λίγες βροχές, τοπικές ελαφρές βροχές, το ίδιο και απόψε. Επίσης αναμένεται να παρατηρείται σκόνη στην ατμόσφαιρα μέχρι και αύριο αργά το βράδυ. Παρόλη τη συννεφιά δηλαδή θα έχουμε και σκόνη? Μάλιστα. Ναι. Αύριο όμως πιθανόν να έχουμε και καταιγίδες. Από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Το απόγευμα υποχωρούν τα φαινόμενα. Ναι, επιδεινώνεται δηλαδή μέχρι το μεσημέρι περίπου η κατάσταση? Από το μεσημέρι κυρίως μέχρι το απόγευμα αύριο. Ναι, και από το απόγευμα και μετά? Από το απόγευμα καθίσταται κυρίως έθριος ο καιρός. Το Σαββατοκυριακό θα είναι κυρίως έθριος. Παροδικά θα εμφανίζονται κάποιες νεφώσεις, αλλά δεν αναμένεται βροχή. Ναι. Ενώ τη Δευτέρα θα καταστεί και πάλι κυρίως συννεφιασμένος. Με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά από το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο αναμένεται ότι θα σημειώσει μια πτώση, μπορεί και 5 βαθμούς σε σχέση με σήμερα ή χτες. Θα κυμανθεί κοντά στους 18. Ναι. Ενώ σήμερα η θερμοκρασία σήμερα είναι γύρω στους 23. Η θερμοκρασία σήμερα έχει πάει γύρω στους 21-22, ναι. Η οποία είναι αρκετά πιο πάνω από τη μέση. Μάλιστα. Και επομένως αύριο να έχουμε αυτή την πτώση των 5 περίπου βαθμών και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας από το Σάββατο και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε και τις κάρτες τώρα. Τις έχουμε ή όχι, να πάμε διάλειμμα. Έχουμε τις κάρτες με τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αθήνα 17 με 8, Θεσσαλονίκη 15 με 3, Λονδίνο 7 με 1 βαθμό, Βρυξέλλες 9 με 5, Παρίσι 12 με 5, Ρώμη 16 με 12, Μόσχα 7 με 5, Βουκουρέστι 12 με 4, Βερολίνο 10 με 4 και Μαδρίτη 16 με 6. Διακόπη στο σημείο αυτό για τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε με τον κορονοϊό, ο οποίος απασχολεί και τον εργασιακό τομέα. Είναι μαζί μας από το στούντιο στη Λευκοσία η κυρία Λένα Παναγιώτου, Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων της ΟΕΒ. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε κυρία Παναγιώτου. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου.
Έχετε εκδώσει μια οδηγία ως ΟΕΦ προς τα μέλη σας που αφορά στον κορονοϊό και στα μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας. Ποια είναι καταρχάς τα μέτρα αυτά? Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η επιδημία στην Κίνα, η ΟΕΦ παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις επί της οικονομίας και ανάλογα προβαίνει σε συστάσεις για λήψη μέτρων. Στα πλαίσια αυτά και ειδικότερα από τη στιγμή που ο ιός έχει έρθει και στην Ευρώπη, δηλαδή πιο κοντά μας, κρίναμε αναγκαίο να προβούμε σε συστάσεις προς τους εργοδότες για τα περιστατικά που εργαζόμενοι μπορεί να απουσιάσουν από το χώρο εργασίας για θέματα που σχετίζονται με τον νέο αυτό ιό, τον κορονοϊό, όπως όλοι τον γνωρίζουμε. Υπάρχουν διάφορα περιστατικά, τα οποία εμείς τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε κωδικοποιήσει και έχουμε δώσει τις ανάλογες συστάσεις έτσι ώστε να μπορεί κάθε εργαζόμενος και κάθε εργοδότης να ξέρει τι πρέπει να κάνει ανάλογα με την περίπτωση. Σαν ένα είδος πρωτοκόλλου δηλαδή. Ποιο είναι το πλάνο σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος ή ο ίδιος ο εργοδότης είναι θετικός στον ιό? Αυτό είναι το εύκολο το σενάριο, το οποίο και απευχόμαστε να συμβεί, δηλαδή να έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Όταν ασθενήσει ένας εργαζόμενος με τον ιό, αυτό αμέσως σημαίνει ότι είναι ασθένεια και πρέπει να το διαχειριστούμε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουμε για τις άδειες ασθενείας. Ναι. Ταυτόχρονα, ο επηρεαζόμενος μπορεί να λαμβάνει το επίδομα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για άδεια ασθενείας, γιατί έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι έχει ασθενήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα περιστατικά τα οποία έχουμε δει και στη δημοσιότητα ατόμων τα οποία το Υπουργείο αποφασίζει ότι πρέπει να περιοριστούν και να απομονωθούν για προληπτικούς λόγους. Εκεί επειδή επί της ουσίας δεν μιλάμε για ασθένεια, γιατί δεν έχει ασθενήσει ο οποιοσδήποτε, αλλά είναι καθαρά προληπτικό μέτρο και υπό τις συνήθεις περιστάσεις δεν θα μπορούσε να καλυφθεί και με επίδομα για άδεια ασθενείας. Εκεί έχει πάρθει μια πολύ σημαντική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή και αυτά τα περιστατικά, εφόσον έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις κατοίκων περιορισμού από το Υπουργείο Υγείας, θα τα διαχειριζόμαστε ως άδειες ασθενείας και θα λαμβάνουν το επίδομα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και ο εργοδότης σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλει να εφαρμόσει τις ρυθμίσεις που έχει ήδη στην επιχείρησή του για το θέμα της άδειας ασθενείας. Αυτό δηλαδή είναι το δύσκολο το σενάριο? Αυτό είναι το λιγότερο εύκολο. Το δύσκολο το σενάριο είναι εκεί που επηρεάζεται η λειτουργία της επιχείρησης, είτε επειδή άτομα αναγκάζονται να μπουν σε κατοικών περιορισμό, είτε επειδή άτομα θεωρούν ότι έχουν έρθει σε επαφή με ύποπτο κρούσμα και δεν υπάρχει ούτε η ευθύνη του μεν εργαζόμενου για τα περαιτέρω και τις αναγκαίες εξετάσεις και την απουσία που δυνατόν να αναγκαστεί να έχει από την εργασία του. Εκεί λέμε όταν έχουμε τέτοια περιστατικά πρέπει οι δύο πλευρές να κάτσουν μαζί και να βρουν τις κοινά αμοιβαία αποδεχτές λύσεις. Μπορεί να είναι για μια περίοδο εργαζόμενος να εργάζεται από το σπίτι, μπορεί να είναι χρήση ετήσιας άδειας. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, αλλά εκεί πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να είναι συμφωνημένες ή οποιασδήποτε ρυθμίσεις. Σε αυτά τα περιστατικά που είναι τα πιο δύσκολα, γιατί δεν έχουμε ούτε επιβεβαιωμένο κρούσμα για να είναι άδεια ασθενείας, ούτε υπάρχει έκδοση βεβαίωσης κατοίκων περιορισμού από το Υπουργείο Υγείας. Και πρέπει να πούμε εδώ μια μικρή παρένθεση ότι η ΟΕΒ είναι σε στενή επαφή με το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να δώσει, ελπίζουμε εντός της ημέρας, το αργότερο μέχρι αύριο, και τις σχετικές συστάσεις για το πώς εκδίδεται αυτή η βεβαίωση, η βεβαίωση κατοίκων περιορισμού από το Υπουργείο Υγείας, πού πρέπει να αποτείνεται ο εργοδότης και τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ύποπτο περιστατικό στο χώρο εργασίας, κάποιος εργαζόμενος έχει τα συμπτώματα που μπορεί κάποιος να πει ότι προσομοιάζουν με αυτά του κορονοϊού. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και αυτή τη σύσταση κοινοποιημένη προς όλα τα μέλη και προς όλους τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες εντός της ημέρας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, πάντα το αρμόδιο Υπουργείο για να εκδίδει αυτές τις βεβαιώσεις. Μάλιστα. Οι διευθετήσεις για εργασία από το σπίτι θα γίνονται αφού επηρεάζεται η λειτουργία της επιχείρησης?
οι διευθετήσεις για εργασία από το σπίτι πρέπει να πούμε ότι δεν είναι πάντοτε εφικτές, γιατί δεν μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με άτομα από το σπίτι. Αυτό νομίζω είναι αντιληπτό. Εκείνο που λέμε είναι αν υπάρχει αυτή η ευχέρεια και με κοινή συμφωνία των δύο πλευρών, καθαρά για προληπτικούς λόγους ίσως, θα μπορούσε να ήταν μία από τις επιλογές. Δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι ο κατοίκον περιορισμός, επαναλαμβάνω ότι εφόσον εκδοθεί η βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας, θεωρείται ως άδεια ασθενείας. Εάν είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους και οι δύο πλευρές θέλουν να υπάρχει μια ρύθμιση που να οδηγεί σε έναν εργαζόμενο να απουσιάζει από το χώρο εργασίας, τότε η τηλεργασία, η λεγόμενη, η εργασία από το σπίτι, είναι μία από τις επιλογές, εφόσον είναι εφικτή και μπορεί να συνεχίσει η εταιρεία να λειτουργεί με τον τρόπο αυτό. Και είπαμε ότι θα λαμβάνει το επίδομα ασθενείας όταν και εφόσον εκδώσει πιστοποιητικό ασθενείας το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και μάλιστα μόνο τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Υγείας. Όταν εξεταστεί ένας εργαζόμενος ή οποιοδήποτε πολίτης και τεθεί σε περιορισμό από το Υπουργείο Υγείας, τότε αποστέλλονται όλα τα στοιχεία του στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Υγείας και είναι αυτά που κωδικοποιούμε αυτή τη στιγμή για να ενημερώσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο. Στέλνονται τα στοιχεία του και εκδίδεται από τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Υγείας το ανάλογο πιστοποιητικό για να μπορεί να κατατεθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λήψη του επιδόματος. Δέχεστε τηλεφωνήματα από τα μέλη σας για κάποιες συμβουλές ενδεχομένως για το πώς να χειριστούν κάποια ύποπτα περιστατικά κτλ. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Αυτό που συστήνουμε εμείς είναι ψυχραιμία. Ο πανικός δεν βοηθά σε καμία περίπτωση. Συστήνουμε στα μέλη μας τα οποία έχουν ερωτήματα να επικοινωνούν μαζί μας, να συζητούμε τα διάφορα περιστατικά και σύμφωνα με τα όσα ενημερωνόμαστε και εμείς και από τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και σύμφωνα με το τι θα ακούσουμε, θα βρούμε μαζί τις λύσεις. Φτάνει να υπάρχει ψυχραιμία. Μάλιστα. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουν και εργοδότες και εργαζόμενοι? Να ακούμε προσεκτικά τις οδηγίες των αρμοδίων, να τηρούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, γιατί δεν λέγονται απλά για να λέγονται και να ακούγονται ωραία. Έχει σημασία, ακόμα και το πιο απλό που λένε όλοι, να πλύνουμε τα χέρια μας. Αυτό έχει σημασία, οπότε να ακούμε, να ακολουθούμε τις οδηγίες και να παραμένουμε ψύχρεμοι για να διαχειριστούμε όλοι μαζί το ενδεχόμενο και ομιγέννητο να επιβεβαιωθεί και κρούσμα στον τόπο μας. Και να ευχόμαστε όλοι να μην έχουμε θετικό κρούσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Παναγιώτου για αυτή την παρουσία στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε στη συνέχεια. Εκτός συνόρων, 20 νεκροί και 18 αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός από τις κατολιστήσεις που έπληξαν απαράχτες περιοχές σε Σάο Πάολο και Ρίο στη Βραζιλία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την προσπάθεια για εντοπισμό επιζώντων που θαύτηκαν κάτω από τόνους λάσπης. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τους τόνους λάσπης μετά τις κατολιστήσεις που έπληξαν παράκτιες περιοχές σε Σάο Πάολο και Ρίο στη Βραζιλία. Πάνω από 20 είναι οι νεκροί και 18 οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Εθελοντές βοηθούν το έργο των αρχών. Οι άνθρωποι ζουν σε τέτοια μέρη γιατί δεν έχουν πού άλλο να πάνε. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Πρέπει να το κάνουμε χωρίς να κοιτάμε το χρώμα, τη φυλή, την θρησκεία. Πρέπει να κάνουμε το καλό. Οι άστεγοι φιλοξενούνται ήδη σε προσωρινά καταφύγια. Κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις έπληξαν τη χώρα το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να προκληθούν τέτοια φαινόμενα. Εδώ πίσω στο στούντιο και πάλι η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη μόνιμη Επιτροπή Λογοπαιδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Παγκόσμια ημέρα λογοθεραπείας. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα είναι η κυρία Αντωνία Ανδρέου, λογοπαθολόγος. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε κυρία Ανδρέου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε έτσι με το θέμα της φετινής Ευρωπαϊκής ημέρας λογοθεραπείας. Ποιο είναι, να μας πείτε, και
ποιος είναι ο στόχος βασικά αυτής της μέρας. Και βέβαια, αύριο λοιπόν στις 6 Μαρτίου είναι η ημέρα, η Ευρωπαϊκή ημέρα λογοθεραπείας, που το θέμα αυτή τη χρονιά είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Πάντοτε, ανέκαθεν, η Ευρωπαϊκή ημέρα λογοθεραπείας παραπέμπει λίγο στην ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τις διαταραχές επικοινωνίας και πώς οι λογοπαθολόγοι, λογοθεραπευτές μπορούν να συμβάλλουν σε αυτές τις διαταραχές. Βασικά έχει στόχο την ενημέρωση και τη διαφώτιση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ακριβώς. Mm-hmm. Να πούμε λίγο ότι σε ΠΛΟΛ, δηλαδή η μόνιμη επιτροπή των συνδέσμων των λογοπαθολόγων, λογοθεραπευτών, των χωρών μελών της Ευρώπης, ιδρύθηκε το 1988 και είναι σημαντικό να αναφέρω ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ομπρέλα των Οργανώσεων των Επαγγελματικών Συλλόγων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών, που ενώνει 29 επαγγελματικούς συλλόγους σε 27 χώρες. Υπάγεστε δηλαδή όλοι κάτω από αυτή την ομπρέλα. Και εξίσου σημαντικό είναι να αναφέρω ότι η αντιπρόεδρος της ΕΠΛΟΛ είναι η δόκτωρ Φόφη Κωνσταντινίδου, η οποία είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Είναι αρκετά σημαντικό και να πούμε ότι ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα απαριθμεί 517 ενεργά μέλη. Μεγάλος αριθμός. Ακριβώς. Και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλο και το πρόβλημα όμως που έχουμε. Όσον αφορά τον κορισμό του επαγγέλματος, λέτε. Όχι, όσον αφορά τα προβλήματα λογοθεραπείας που θα πρέπει να τύχουν κάποια παιδιά. Ακριβώς. Και αυτό είναι καλό, διότι οι διάφοροι λογοπαθολόγοι, λογοθεραπευτές, η λογοπαιδική είναι ισότιμη η τίτλη αυτή, μπορούν έτσι με τις δικές τους εξειδικεύσεις σε κάθε διαταραχή να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Να συνδράμουν ανάλογα με το πρόβλημα. Ναι. Είπαμε ότι το φετινό θέμα είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Να εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον όρο αυτό. Και βέβαια, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα λίγο να διαβάσω ακριβώς τον όρο μαθησιακές δυσκολίες, όπως το έχω εδώ στο δελτίο τύπου. Το επίσημο δελτίο τύπου του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ένας όρος ομπρέλα, ο οποίος περιλαμβάνει μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που προέρχονται από δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς και οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Είναι οργανικά τα αίτια. Συνοπτικά εκδηλώνονται σε διαταραχές ανάγνωσης, που τις συναντάμε ιδιαίτερα τις δυσκολίες αυτές, τις συναντάμε στο κομμάτι της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας, που είναι η δυσλεξία. Διαταραχές ορθογραφίας, που παραπέμπουν σε δυσορθογραφία. Διαταραχές αρρύθμισης, οι οποίες παραπέμπουν σε δυσαρρύθμισία. Δυσκολίες οι οποίες καθιστούν τη μάθηση αργή και επίπονη. Η πιθανή σχολική αποτυχία επιφέρει συχνά δευτερογενείς συναισθηματικές δυσκολίες, όπως είναι η σχολική φοβία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η ανασφάλεια και η άρνηση για μελέτη. Αυτά τις δευτερεύουσες, αν θέλετε, συμπεριφορές, τις συναντάμε πάρα πολύ συχνά στις περισσότερες των περιπτώσεων των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δεν θέλω να διαβάσω, βαριέμαι, είμαι κουρασμένος. Τέτοιες δικαιολογίες, ναι. Προφασίζονται τα παιδιά. Απλά που φεύγουν, κάτι το οποίο τους δυσκολεύει ιδιαίτερα. Ναι. Είναι λογικό. Και εγώ αν δυσκολευόμουν, είτε στην ανάγνωση, είτε στη γραφή, είτε στην ορθογραφία, είτε να απαντήσω σε μια ερώτηση, είτε να γράψω μια ανέκθεση ιδεών, εννοείται ότι θα το απέφευγα. Ναι. Να το συνεχίσω λίγο. Εξαιτίας λοιπόν της πολυπλοκότητας της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών, είναι απαραίτητη η δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας για την αξιολόγηση και κατάρτιση του θεραπευτικού προγράμματος. Οι λογοπαθολόγοι λογοθεραπευτές, ως μέλη αυτών των διεπιστημονικών ομάδων, είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν αυτού του τύπου τις δυσκολίες. Μπορούν έμπρακτα να συμβάλλουν στη μείωση της σχολικής αποτυχίας και των δευτερευουσών συναισθηματικών επιπτώσεων.
που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Να πω έτσι και δύο λόγια εδώ στο δελτίο τύπου της Προέδρου της Δόκτωρ Φόφης Κωνσταντινίδου, του δικού μας συλλόγου. Όπως ανέφερε λοιπόν, η Πρόεδρος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολογών Κύπρου και Αντιπρόεδρος της ΕΠΛΟΛ, καθηγήτρια Φόφη Κωνσταντινίδου, είναι ευρέως γνωστό πως ο προφορικός λόγος, η έκφραση και η αντίληψη δηλαδή, είναι στενά συνδεδεμένος με το γραπτό λόγο. Οι λογοπαθολόγοι λογοθεραπευτές, με εμπειρογνωμοσύνη τόσο στη φυσιολογική ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου, όσο και στην αξιολόγηση και δημιουργία παρεμβατικών προγραμμάτων για την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου, συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διαφορική διάγνωση και παροχή βοήθειας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, ο προφορικός λόγος επηρεάζει το γραπτό λόγο και με ποιο τρόπο? Επηρεάζει επί της ουσίας το γραπτό λόγο, ο προφορικός. Και όταν μιλάμε για προφορικό λόγο, εννοούμε και την εκφορά του λόγου, αλλά και την κατανόηση του προφορικού λόγου. Με λίγα λόγια, υπάρχουν κάποιοι τομείς που αξιολογούμε και μπορούμε να παρέμβουμε. Όπως είναι για παράδειγμα το λεξιλόγιο τόσο της εκφοράς όσο και της κατανόησης. Ένα παιδί, πέραν το ότι πρέπει να έχει μία, από την προσχολική ηλικία μιλάμε, μία έτσι άρτια προφορική έκφραση, με ένα πλούσιο λεξιλόγιο, αυτό το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί πρέπει να το κατανοεί κιόλας. Ναι, με το χρησιμοποιεί, αλλά πρέπει να το κατανοεί και κατ' επέκταση να μπορεί να το χρησιμοποιεί και στις προτάσεις που εκφέρει και έπειτα στο γραπτό λόγο. Άρα εμείς ως γονείς αντιλαμβανόμαστε ότι κατανοεί το λεξιλόγιο αυτό όταν βλέπουμε πώς τις, από τη χρήση που κάνει των λέξεων και ότι χρησιμοποιούνται σωστά ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ακριβώς. Να έχουμε αυτή τη μορφοσυντακτική δομή του λόγου, να έχουμε μια καλή δομή των προτάσεων και το σύνθετο των προτάσεων, αλλά να κατανοεί και αυτό που του λέμε. Αυτό λέω περισσότερο. Να μπορεί να του δώσω την οδηγία, την εντολή, είτε ως μητέρα, είτε ως γονέας τέλος πάντων, ή ως δασκάλα, ή νηπιαγωγός. Στον νηπιαγωγείο ή στην πρώτη δημοτική τάξη. Και το παιδί να καταλάβει αυτό που του λέω, να το επεξεργαστεί και να μπορεί να ακολουθήσει. Ναι. Αναφερθήκατε προηγουμένως στη δυσλεξία ως ειδική μαθησιακή δυσκολία. Πείτε μας έτσι ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Στη δυσλεξία που είναι ειδική ακριβώς μαθησιακή δυσκολία, συναντάμε κυρίως δυσκολίες στην ανάγνωση, στην γραφή και στην ορθογραφία, στο γραπτό λόγο και στη φωνολογική ενημερότητα. Που αυτό είναι ένα κομμάτι σημαντικό. Από πολύ πιο πρώιμα στάδια ανάπτυξης ενός παιδιού, δηλαδή από τα 3-4, 3-4 χρονών, περιμένουμε το παιδί μας σιγά-σιγά να έχει μια καλή φωνολογική επίγνωση. Δηλαδή να μπορεί να διακρίνει τα επιμέρους στοιχεία της ομιλίας του. Ό,τι δηλαδή οι προτάσεις, αυτό είναι η φωνολογική ενημερότητα, εν ολίγης, οι προτάσεις αποτελούνται από λέξεις. Οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές. Οι συλλαβές αποτελούνται από φωνήματα, από τους ήχους, που έπειτα γίνονται γραπτά σύμβολα. Ναι, δεν είναι πολύ μικρό και όμως την ηλικία των 3-4 να το κατανοήσει αυτό. Ή είναι, αυτή είναι η σωστή ηλικία. Κανονικά, από 3-4 χρονών και από 2 χρονών ακόμη, σιγά σιγά με τη νευρολογική ορίμανση ενός παιδιού επέρχεται και μια έτσι ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης που έχει αυτό το παιδί και το συναντάμε και στην ομιλία. Μιλήσαμε για το που το συναντάμε όσον αφορά το γραπτό λόγο. Στον προφορικό λόγο το συναντάμε έντονα εάν ένα παιδί έχει φωνολογική διαταραχή.
η σοβαρή φωνολογική συγγνώμη, καθυστέρηση. Εκεί δηλαδή που έρχεται και αντικαθιστά. Αυτό τι σημαίνει, ναι, εξηγήστε μας το λίγο. Και βέβαια, έρχεται και αντικαθιστά κάποια φωνήματα, κάποιους ήχους. Που αν τους ηχαίει αυτούς τους ήχους στην ομιλία του, εννοείται ότι θα είναι επόμενο ότι θα τους ηχαίει και στο γραπτόλογο. Αν ένα παιδί αντί θέλω λέει τέλω, εννοείται ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει γράψει. Να το γράφει κιόλας. Ναι. Από ποια ηλικία, κύριε Ανδρέου, ξεκινάνε να μιλάνε τα μωρά? Κοιτάξτε, με βάση τα αναπτυξιακά ορόσημα των παιδιών μας, περιμένουμε στον πρώτο χρόνο να ξεκινήσει σιγά σιγά να αναπτύσσει ένα λεξιλόγιο των 20-30-50 λέξεων μέχρι τα 2 του χρόνια. Σας λέω ότι είναι ένα μέσον όρο τώρα. Και έπειτα λέει βασικά λέξεις χωρίς να κάνει προτάσεις, έτσι. Τις οποίες όμως να καταλαβαίνει και την έννοια της λέξης. Ναι. Την ώρα που λέει μαμά, μπαμπάς, μπαλόνι, γάλα. Ξέρει τι εννοεί με αυτή τη λέξη. Εννοεί, ακριβώς. Ναι. Έπειτα στα 2 χρόνια περιμένουμε να συνθέτει, να έρχεται να βάζει 2 λεξούλες και σιγά σιγά μέχρι τα 3 και να κάνει πιο συνθετές προτασούλες. Οπότε ξεκινάμε από τις απλές λέξεις, έπειτα που θέλουμε και τα ουσιαστικά και τα ρήματα. Ναι. Πάντα το λέω αυτό, για να μπορεί σιγά σιγά να εξελιχθεί με ένα πιο ισορροπημένο τρόπο η προφορική έκφραση του παιδιού. Οι γονείς από ποια ηλικία του παιδιού τους πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον λόγο των παιδιών τους? Κοιτάξτε, εξαρτάται για το από τι, από ποια, ποια είναι τα σήματα, ποια είναι αυτά τα σημάδια που θα τους κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να αξιολογηθούν από βρεφική ηλικία τα παιδιά. Ναι. Από 6 μηνών μπορούμε να καταλάβουμε εάν το παιδί μας χαμογελάει, αν έχει αν ανταποκρίνεται στα ακουστικά ερεθίσματα, αν έχει καλή βλεμματική επαφή. Ναι. Είναι κάποιοι παραμέτροι που μπορεί και ο γονιός, ασχέτως του αν δεν είναι λογοπαθολόγος, λογοθεραπευτής, να το αναγνωρίσει αυτά τα σημάδια. Να, πάρει, να καταλάβει αυτά τα σημάδια. Πώς γίνεται η λογοθεραπευτική αξιολόγηση, η διάγνωση? Όσον αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες ή γενικότερα. Μπορούμε, και να το φέρουμε και μπορούμε να το πούμε έτσι, γενικά συμπεριλαμβάνονται και οι μαθησιακές δυσκολίες. Ναι. Και βέβαια, θα έρθει το παιδί ή ο μαθητής να αξιολογηθεί από τον λογοπαθολόγο, ο οποίος λογοπαθολόγος είναι εκπαιδευμένος σε συγκεκριμένα επίσημα και σταθμισμένα, επίσημα σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία, από τα οποία μπορεί να βγάλει τα αποτελέσματα τις μετρήσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να θέσει κάτω το θεραπευτικό πλάνο. Ναι. Η δάσκαλη μπορεί να παρέμβει, είτε αυτό αφορά σε στο πιο καθαρά λογοθεραπευτικό κομμάτι ή της ειδικής εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι είναι οι υπηαγωγοί, είναι εκπαιδευμένοι ώστε να αναγνωρίσουν κάποια από αυτά τα σημάδια για να μιλήσουν είναι στους γονείς και να τα στείλουν στον ειδικό μετά, σε εσάς δηλαδή. Είναι υπηαγωγοί και οι δάσκαλοι είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι μέσα από σεμινάρια, εκπαιδεύσεις που κάνουν. Μπορούν να να δουν εάν πιο εύκολα εάν ένα παιδί χρειάζεται υποβοήθεια και πού μπορούν να παραπέμψουν εκείνο το παιδί για να μπορεί να έχει για να αντισταθμιστούν οι δυσκολίες του. Έρχεται σε εσάς το παιδί, γίνεται κάποια αξιολόγηση και αρχίζουν οι συνεδρίες μετά. Ακριβώς, γίνεται λίγο παθολογική αξιολόγηση, η χορήγηση επίσημων ή ανεπίσημων αξιολογητικών εργαλείων και από εκεί και πέρα
θα μπει στο στοχοθεσία του θεραπευτικού πλάνου. Και σταδιακά θα δουλεύονται οι διάφοροι στόχοι. Μάλιστα. Η θεραπευτική ή η εκπαιδευτική. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών ή της δυσλεξίας. Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω ότι πολλοί γονείς έχουν απαιτήσεις από τα παιδιά και από τα πρωτάκια και σε όλο έτσι, το φάσμα το σχολικό, του δημοτικού σχολείου, αλλά και έπειτα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και κάποια θεωρούν παράξενο που δεν μπορεί το παιδί ή ο μαθητής, τονίζω, του γυμνασίου και του λυκείου, να γράψει έτσι μία έκθεση ιδεών, χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο, με καλό περιγραφικό λόγο και χρησιμοποιεί μια πιο λακωνική, αν θέλετε, ένα πιο λακωνικό λόγο, τρόπο γραφής, γραπτό ναι. λόγο, χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις και ούτω καθεξής, πανομοιότυπες λέξεις. Αυτό δεν είναι παράξενο. Εάν δεν έχουμε τα προηγούμενα στάδια που είναι θεμητό να τα έχουμε για να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο δυσκολιών, δεν μπορούμε να απαιτούμε και από το παιδί μας Ναι, για να φτάσουμε να πάει... στο γυμνάσιο ή στο λύκειο σημαίνει ότι δεν εντοπίσαμε το πρόβλημα, έτσι, ακριβώς. και δεν ζητήσαμε βοήθεια, ακριβώς. κύριε Ανδρέου. Ναι. Γι' αυτό η πρόληψη είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Για την αντιμετώπιση, για την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας έτσι, θέλω να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα στους γονείς που μπορεί τα παιδιά τους να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να ανησυχούν, ούτε να πανικοβάλλονται. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται, σωστά? Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται. Πολλές φορές χρειάζεται και η διεπιστημονική ομάδα. Όλη η διεπιστημονική ομάδα να συμβάλλει σε αυτό. Και μπορούν οι δυσκολίες να αντιμετωπιστούν, απλά όσο πιο έγκαιρα γίνεται, είναι το καλύτερο. Όσο πιο έγκαιρα μπορεί να γίνει αυτό, έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα πολύ. Μαζί μας. Καλό υπόλοιπο να έχετε, κυρία Ανδρέου. Εμείς θα πάμε και πάλι στην διεθνή επικαιρότητα. Στα χέρια, κυρίες και κύριοι, πιάστηκαν βουλευτές του τουρκικού κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια ομιλίας ενός βουλευτή του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος νωρίτερα κατηγόρησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για ασέβεια απέναντι στους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη Συρία. Δεκάδες βουλευτές μπήκαν στη μάχη, κάποιοι σκαρφάλωσαν στα ή έριχναν αγροθιές, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να σταματήσουν το χαμό, σύμφωνα με το βίντεο του περιστατικού. Σε ρίγκ μετατράπηκε το τουρκικό κοινοβούλιο. Αφορμή για τα επεισόδια στάθηκαν οι δηλώσεις του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Εγκίνου Σκότς. Ο Σκότς κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι δεν σεβάστηκε τους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ιντλίμπ την περασμένη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μουσταφά Σεντόπ, καταδίκασε τις δηλώσεις του αντιπολιτευόμενου βουλευτή. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Ο καθένας πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του. Αλλά δεν είναι πρέπον για το κοινοβούλιο ή για τους πολιτικούς μας να εξαπολύουν προσβολές. Επίσης, δεν αρμόζει και στη χώρα μας. Μετά την ομιλία του στη Βουλή, ο Εζίνου Σκότς προχώρησε σε tweet γράφοντας ότι ο Ταγίπ Ερντογάν εγκρίνει τη σφαγή 3 εκατομμυρίων μουσουλμάνων. Είναι ανέντιμος, οπότε δεν αξίζει να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου της Τουρκίας. Αντιδράσεις πριν ακόμη κυκλοφορήσει έχει προκαλέσει η αυτοβιογραφία του 84χρονου Woody Allen. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, πρόκειται για μια συνοπτική αναφορά της ζωής του, προσωπικής και επαγγελματικής. Η αυτοβιογραφία του Woody Allen προκαλεί αντιδράσεις πριν ακόμη κυκλοφορήσει, παρά τη γενικευμένη αίσθηση ότι θα ήταν αδύνατο να βρεθεί εκδότης στην εποχή του κινήματος Me Too. Η αυτοβιογραφία με τίτλο Apropos of Nothing αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων στις 7 Απριλίου. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, παράρτημα του ομίλου Hassett Book Group, πρόκειται για μια συνοπτική αναφορά της ζωής του Woody Allen, προσωπικής και επαγγελματικής.
Η ανακοίνωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Dylan Farrow, η οποία με ανάρτησή της στο Twitter δήλωσε σοκαρισμένη, χαρακτηρίζοντας τη κυκλοφορία του βιβλίου απόλυτη προδοσία στον αδελφό της Ronan Farrow, η έρευνα του οποίου για τον Harvey Weinstein και το κίνημα MeToo είχε κυκλοφορήσει από τον ίδιο εκδοτικό οίκο. Ο πόλεμος μεταξύ του Woody Allen και της πρώην σύζυγου του Mia Farrow ξεκίνησε μετά τη διάλυση του γάμου τους. Η Φάρο ισχυρίστηκε ότι ο σκηνοθέτης στο παρελθόν είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη και το γιο τους. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Έλεγχο του ποιοι ψαρεύουν στα χωρικά ύδατα, στα βρετανικά χωρικά ύδατα, ζητά το Λονδίνο στην εν εξελίξη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Brexit. Ο έλεγχος του ποιοι ψαρεύουν σε βρετανικά ύδατα είναι ο διακηρυγμένος στόχος του Λονδίνου στην εν εξελίξη διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την κοινή πολιτική αλληλείας, οι αλληλείς ενός κράτους μέλους μπορούν να ψαρεύουν στα χωρικά ύδατα ενός άλλου. Οι Βρετανοί ψαράδες όμως εδώ και καιρό θεωρούν πως ο κλάδος τους κινδυνεύει υπό αυτό το καθεστώς. Οι Ευρωπαίοι αλληλείς ψαρεύουν στα βρετανικά ύδατα 6 φορές περισσότερο από τη Βρετανή σε ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν υπάρχει ισορροπία. Η Ευρώπη θέλει να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς. Το Λονδίνο όμως ζητεί διαπραγματεύσεις ενός έτους για να αποφασιστεί ποιος έχει δικαίωμα να ψαρεύει πού. Τα χωρικά μας ύδατα είναι μέρος της κυριαρχίας μας. Εμείς θα καθορίσουμε την πρόσβαση άλλων κρατών στους πόρους μας με τους δικούς μας όρους. Η αλληλεία συνεισφέρει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στη βρετανική οικονομία. Μπορεί το ποσό να μοιάζει μεγάλο, είναι όμως μόλις το 0,1% του ΑΕΠ της χώρας. Τα 3/4 των αλλιευμάτων εξάγονται κυρίως σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 400.000 τόνοι ψαριών από ξένα ύδατα έρχονται σε αυτή την πόλη στο βορρά της Γαλλίας κάθε χρόνο. Οι Γάλλοι ψαράδες όμως ανησυχούν, καθώς όπως λένε δεν θα μπορούν να δουλέψουν εάν δεν ψαρεύουν σε βρετανικά χωρικά ύδατα. Εάν πάνε σε πόλεμο είναι προφανές πως οι Βρετανοί θα χάσουν την ευρωπαϊκή αγορά και δεν θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους στη Γαλλία. Οι δύο πλευρές ξεπέρασαν τα όρια πριν από 1,5 χρόνο στον αποκαλούμενο πόλεμο των χτενιών. Πρόκειται για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για τους ψαράδες και στις δύο πλευρές της μάχης. Όπως και να το δει κανείς, μία πλευρά θα χάσει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τα ευρωπαϊκά αλλιευτικά ίσως θα πρέπει να ψαρεύουν σε μία μικρότερη περιοχή, ενώ οι Βρετανοί ψαράδες ίσως επιβαρυνθούν με δασμούς ή ακόμα και με αποκλεισμό από την γαλλική αγορά. Το βασικό ερώτημα είναι πόσο μακριά προτίθεται να φτάσει το Λονδίνο για μία βιομηχανία τόσο μικρή εν συγκρίση με το σύνολο της οικονομίας της. Λοιπόν, εδώ πίσω στα δικά μας, οι σχολές Πασκάλ Μεσού διοργανώνουν δεντροφύτευση με το σύνθημα «Ελάτε να πρασινίσουμε την πόλη μας» σε συνεργασία με τους Δήμους Κάτω Πολεμιδιών και Γερμασόγειας. Για να μάθουμε περισσότερα για τη δράση αυτή, φιλοξενούμε στην συνέχεια τον κύριο Βίκτορα Αντωνίου, είναι ο διευθυντής της Αγγλικής Σχολής, και τους μαθητές Ολίβια Χριστοφόρου, Μαρίνα Παναγίδου και Νεόφυτο Παπαδόπουλο. Κύριε Αντωνίου, παιδιά, καλώς σας απόγευμα, καλώς ορίσατε. Να ξεκινήσω έτσι με εσάς, κύριε Αντωνίου, για να δώσουμε και στα παιδιά έτσι λίγο χρόνο να προσαρμοστούν εδώ στο στούτιο. Θέλουμε να μας πείτε καταρχάς από ό,τι και πού θα λάβει χώρα η δεντροφύτευση. Το λιγμά που θα λάβει χώρα την Κυριακή, 8 Μαρτίου, ώρα 10 το πρωί, θα πραγματοποιήσει τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Πρώτα απ' όλα στο Καλέ Βουνάρι, στα Κάτω Πολεμίδια, Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, και στα πάρκα στις οδούς Ελεούσης, αλλά και στη Σεαλίτη, στην Γερμασόγεια. Στόχος αυτής της δραστηριότητας των σχολών Πασκάλ είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας, τόσο των μαθητών μας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, όσον αφορά θέματα περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Άννης Αναστασιάδου. Είναι όλων μας ευθύνη
να πρασινίσουμε την πόλη μας αλλά και τη χώρα μας γενικότερα, έχοντας κατά νου τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις αστικές πυρκαγιές, είναι απαραίτητη η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Γι' αυτό εγκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας αλλά και οργανωμένα σύνολα να συνδράμουν ως προς την εκδίκηση αυτού του στόχου. Άρα η πρωτοβουλία αυτή ουσιαστικά γίνεται για να ευαισθητοποιήσετε πρώτα απ' όλα τους μαθητές των σχολών σας, έτσι. Και για να στηρίξουμε το περιβάλλον. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο στις σχολές Πασκάλ στη Λεμεσό. Ελπιστείτε να γίνει θεσμός. Γιατί όχι, στόχος μας δεν είναι απλά να γίνουν οι τεντροπιτεύσεις την Κυριακή. Στόχος μας είναι να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα και φυσικά να υιοθετήσουμε από ένα δέντρο, κάθε μαζί από ένα δέντρο, ώστε να συντηρούνται αυτά τα δέντρα και να μείνουν στη ζωή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πέρα από το Δήμο Κάτω Πολεμιδιών και Δήμο Γερμασόγειας, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και οι Δήμοι Λεμεσού αλλά και ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς και όσον αφορά την δεντροφύτευση θα γίνει ταυτόχρονα σε αυτές τις τοποθεσίες που είχα αναφέρει το λίγο. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα παιδιά, να ξεκινήσω με τη μικρούλα της παρέας, τη Μαρίνα την Παναγίδου. Μαρίνα μου, πόσο χρόνο είσαι? 12. Τι τάξη πας? Πας έκτη. Στην ελληνική ή την αγγλική σχολή? Αγγλική. Στην αγγλική. Ωραία. Πες μας εσύ γιατί γίνεται αυτή η δεντροφύτευση, για ποιο λόγο? Ο λόγος που γίνεται αυτή η δεντροφύτευση είναι επειδή στο σχολείο μας είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης και θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε σε οτιδήποτε θα αναζωογονήσει το περιβάλλον. Φυτεύοντας δέντρα δίνουμε καινούργια πνοή στο περιβάλλον. Μάλιστα. Ωραία. Νεόφυτε, με ποιο τρόπο εμπλέκεστε εσείς σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε όλη αυτή τη δραστηριότητα που γίνεται από το σχολείο σας? Αρχικά να αναφέρω ότι αυτή η πρωτοβουλία άρχισε εδώ και καιρό μέσα στα πλαίσια των μαθητών για οικολογική συνείδηση. Δηλαδή οργανώσαμε έκθεση με διάφορες εργασίες που αναδεικνύουν το περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο βιώνουμε σήμερα. Η έμφαση δόθηκε στο περιβάλλον της Κύπρου, αλλά και γενικότερα αφού το πρόβλημα αυτό είναι παγκοσμίως. Επιπλέον, πέρα από τα μαθήματα έκθεσης στα οποία διδασκόμαστε, συμπεριλαμβάνεται και ένας διαγωνισμός στολισμού τάξης, η οποία αναδεικνύεται τη χλωρίδα και πανίδα του τόπου μας. Μάλιστα. Να πάμε και στην Ολίβια. Θα ήθελα, Ολίβια μου, εσύ να μας περιγράψεις λίγο πώς έχεις βιώσει όλη αυτή την εμπειρία, αυτό το διάστημα, από την εμπλοκή σου σε αυτή την πρωτοβουλία του σχολείου σου. Έχουμε εργαστεί σε κάποια αιωνόβια δέντρα της Κύπρου, όπως η Αιγιά και η Χαρουκιά. Εκεί είχα καταλάβει τι μας δίνουν, όπως η Αιγιά, το χαρούπι, ο μαύρος χρυσός, όπως λέμε. Επίσης, έχω αντιληφθεί ότι με κάθε τι μικρό που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, μπορεί να έχει πολύ καλές αλλαγές στο περιβάλλον, σε εμάς, αλλά και στις επόμενες γενιές. Θα σας ρωτήσω κάτι για τη δική σας τη γενιά, αλλά και τις επόμενες στη συνέχεια. Θέλω να πάω και πάλι στον Νεόφυτο να μου πει, μέσα από αυτές τις εργασίες που έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα, Νεόφυτε, ποια πιστεύεις, ποια έχεις εκτιμήσει ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που αφορούν την Κύπρο μας σε σχέση πάντοτε με το περιβάλλον και τι μπορούμε να αλλάξουμε? Η αποδάσωση, και γι' αυτό η δική μας πρωτοβουλία για δεντροφυτεύσεις, αλλά για μένα το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ρήπαση του περιβάλλοντος. Επομένως, η διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον, μέσα από τη διαχείριση από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχές οι οποίες πρέπει να γίνονται, είναι επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση η οποία πραγματοποιείται στις σχολές μας, αλλά το σημαντικότερο είναι η παιδεία, αλλά και η συνείδηση της περιβαλλοντικής καλλιέργειας μικρών και μεγάλων. Ναι. Να έρθουμε, Ολίβια μου, και σε αυτό που ανέφερες εσύ προηγουμένως. Εσείς ως η νέα γενιά αυτού του τόπου, θεωρείτε ότι είστε ευαισθητοποιημένοι στα θέματα του περιβάλλοντος? Θεωρώ πως είμαστε. Θεωρώ επίσης ότι πρέπει, με αυτή την πράξη που κάνουμε,
να μιμηθούν την πράξη μας και οι επόμενες γενιές και οι πιο μεγάλοι, γιατί αυτός είναι ο πλανήτης μας και είναι στο χέρι μας αν θα σωθεί ή όχι. Και γνωρίζουν όλα τα παιδιά της ηλικίας σας τις συνέπειες και τις επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες κλιματικές αλλαγές? Πιστεύω πως ναι, γνωρίζουν και ο καθένας μας προσπαθεί και στους γονείς μας να λέμε για σωστή ανακύκλωση ή κομποστοποίηση. Ναι. Έτσι είναι, κυρία Αντωνίου. Γνωρίζουν τα παιδιά, είναι ευαισθητοποιημένα. Είναι ευαισθητοποιημένα και μέσα από τα μαθήματά τους καλλιεργείται αυτή η περιβαλλοντική συνείδηση και αγάπη προς το περιβάλλον και αυτόν άλλωστε προχωρούμε σε αυτή τη δραστηριότητα. Αν μου επιτρέπετε, ξέχασα να αναφέρω πριν λίγο ότι το τμήμα δασών έχει παραχωρήσει δεντρίλια που θα χρησιμοποιηθεί για την ενδοφύτευση την Κυριακή, όπως επίσης και κάποια άλλα έχουν παραχωρηθεί από τις σχολές Πασκάλ. Μάλιστα. Μαρινάκη, πόσα δεντράκια θα φυτέψεις εσύ την Κυριακή? Δεν ξέρω. Θα πας όμως, ναι, βεβαίως και θα πας. Ναι. Θα βάλεις και τα γάντια σου, έτσι, και θα πας. Λοιπόν, ελάτε να πρασινίσουμε την πόλη μας. Είναι το κάλεσμα από τις σχολές Πασκάλ της Λεμεσού για αυτή την Κυριακή, κύριε Αντωνίου. Καλείτε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, συμπολίτες, οδομία σύνολα, να συνδράμουν όλοι ώστε να πρασινίσουμε επιτέλους αυτόν τον τόπο. Και συγχαρητήρια για τα παιδιά σας. Είναι εξαιρετικά, πραγματικά. Μπράβο, παιδιά, να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή επιτυχία στην δεντροφύτευση της Κυριακής και εύχομαι όντως να το καταστήσετε θεσμό. Εμείς θα κλείσουμε κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, ας δούμε σε τίτλους πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι την ώρα αυτή. Αμόχωστος μεταναστευτικό και κορονοϊός στο Εθνικό Συμβούλιο. Παρατείνεται το κλείσιμο των οδοφραγμάτων μέχρι τη Δευτέρα. Συνάντηση Ακιντζής Πέχαρ για το κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Τοποθετείται η UNFICIP με ανακοίνωση. Το προσφυγικό στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Εύρο. Χίλιοι άνδρες των ειδικών τουρκικών αστυνομικών δυνάμεων αποστέλλονται στην περιοχή. Παγκόσμια ανησυχία για τον COVID-19, μέτρα κατά της εξάπλωσης σε πολλές χώρες. Συνολικά σε 31 ανέρχεται ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Έλληνας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας. Ο κορονοϊός χτυπά και τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Προσακύρωση σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό λόγω κορονοϊού. Εξώδικα μαθητών σε καθηγητές για τα τετράμινα. Απεβίωση σε ηλικία 100 ετών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Χαβιέ Πέρες Ντεκουεγιάρ. Φωνικές κατολισίσεις στη Βραζιλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό επιζώντων. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό μας δελτίο στις 7 και 4. Στις 6 παρατέταρτο, ωστόσο, παρακολουθήστε την ελληνική ταινία «Η κυρία Δήμαρχος» με τους Γεωργία Βασιλιάδου και Βασίλη Αυλονίτη. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στη 1 η ώρα. Καλό υπόλοιπο και προσοχή πάντοτε στους δρόμους.